Κόσμο σιγά σιγά αρκετός στο γήπεδο, αναμένουμε να δούμε ακόμα περισσότερο για την προσπάθεια αυτή της ομάδας του Στροβόλου και της Κυπριακής φυσικά ομάδας, που θέλει τη στήριξη όλων μας σε αυτή την διοργάνωση. Προπονητής για την ρωσική ομάδα ο πολύ γνωστός μας Αντρέα Ματσόν, προπονητής που έχει περάσει και από την Ελλάδα για τον Πανιόνιο και για τον Άρη, με αρκετές πολλές επιτυχίες στο παλμάρι του ο προπονητής, ο Ιταλός προπονητής στην πρώτη του χρονιά στην Ρωσία. Αντικατέστησε τον κύριο Βλάντιμιρ Αντσιφέροφ, ο οποίος πέρσι, αλήθεια, δεν είχε και τόσο καλή χρονιά η Αυτοντορ Σαράτοφ. Τερμάτισε δέκατη στην VTB League. Στο Basketball Champions League έφτασε μέχρι τα play-off, πέρασε δηλαδή την φάση των ομίλων και αγωνίστηκε στα play-off, εκεί όπου αποκλείστηκε. Φέτος ο κύριος Ματσόν έχει βάλει ως στόχο το Final Four. Πολύ ψηλός στόχος για την ρωσική ομάδα. Να δούμε βέβαια κατά πόσο θα καταφέρει ο κύριος Ματσόν, ο οποίος άλλαξε πολύ μεγάλο μέρος της ομάδας. Έχει πάρα πολλούς νέους παίκτες και Αμερικανούς, αλλά και Ρώσους που έχει πάρει καινούριους. Οι μοναδικοί που έχουν απομείνει είναι ο αρχηγός, ο Άρτεμ Ζάμπελιν, ο Μίκα Ντάουνς και ο Μπράντεν Φραζίρ. Είναι οι τρεις παίκτες που έχουν απομείνει στην ρωσική ομάδα. Μια ομάδα η οποία φαίνεται όμως ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, καθώς πριν από μερικές μέρες, το Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα, κατέκτησε το τουρνουά στην Ιταλία, στο πόλη του Καόρλε, το 11ο τουρνουά που διοργανώνεται εκεί. Εκεί κέρδισε την πρωταθλήτρια Ιταλία, στην Βενέτσια, με 97-87, και στη συνέχεια την 10 φορές πρωταθλήτρια Ιταλία, στην Βαρέζε, με 71-66, με MVP της διοργάνωσης να ανακηρύσσεται ο σέντερ της Αυτοντορ, ο Άρτεμ Κιλιμένκο. Εδώ βλέπουμε τον Χάμερ, και αυτός μια πολύ καλή προσθήκη για την ομάδα του κυρίου Ματσόν. Οι δύο ομάδες που μαζεύονται στους πάγκους για τις πρώτες οδηγίες από τους δύο προπονητές, και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δύο πεντάδες που θα ξεκινήσουν στον σημερινό αγώνα. Είπαμε, πολύ δύσκολη αναμέτρηση για τον Κεραυνό. Η Αυτοντορ Σαράτοφ, η ρωσική ομάδα, με πολλές φιλοδοξίες. Βλέπουμε και τους τρεις διαιτητές να φωτογραφίζονται στο κέντρο του γηπέδου. Να τους αναφέρουμε μέχρι της ευκαιρίας. Είναι ο Στράκο Ρούτεσιτς από το Μαυροβούνιο, ο Σεμπάστιεν Κλίβας από την Ελβετία και ο Γκόραν Σβίγιτς από την Αυστρία. Βλέπουμε και τον coach, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Δίνει τις πρώτες οδηγίες με κάποια συστήματα που σχεδιάζει εκεί. Coach, είδες κάτι από τα συστήματα που δείχνει εκεί? Εντάξει, φαίνεται ότι δείχνει κάτι σαν πρώτη επίθεση που θέλουν να κάνουν. Τελευταίες οδηγίες πριν την έναρξη του τζάμπολ. Είμαι σίγουρος ότι όλα είναι ήδη δουλεμένα και απλά τους κάνει μια υπενθύμηση. Ακριβώς. Σε πολύ λίγο το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Εδώ βλέπουμε και τον ένα εκ των τριών διαιτητών της αναμέτρησης που περιμένουν τις δύο ομάδες να περάσουν στο παρκέ. Ο Μπάρκερ, ο Πάρκς, ο Αμπουκάρ, ο Σάιμον, ο Μιχαήλ και το νέο απόκτημα, ο Κέιν Ντέιβις, θα είναι οι πέντε που θα ξεκινήσουν για τον Κεραυνό. Βλέπουμε εκεί στο κέντρο του γηπέδου, και μάλλον προς από την Μοτοπάγκο, να δίνουν όρκο νίκης οι παίκτες του Κεραυνού, ενώ τώρα μπαίνουν και οι παίκτες της ρωσικής ομάδας, με τον Αρτέμ Ζάμπελιν, ο αρχηγός της ρωσικής ομάδας, ο οποίος αγκαλιάζει έναν ένα τους παίκτες του που περνάνε στο παρκέ. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Ο Άρτεμ Κιλιμένκο λοιπόν, ο Φέντορ Κλουτσνίκοφ, ο Κότι Κλάρκ. Ο
ο Τζάστιν Ρόμπινσον, φυσικά ο Άρτεμ Ζάμπελιν. Όχι, ο Ζάμπελιν πάει στον πάγκο, δεν θα αγωνιστεί ο αρχηγός. Ο Μίκα Ντάουνς θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει στην θέση του, και ο Άρτεμ Κιλιμένκο στο πρώτο τζάμπολ μαζί με τον Πάρκς. Όλα έτοιμα για το πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά του FIBA Champions League για τον Κεραυνό. Το τζάμπολ το κερδίζει ο Πάρκς και ο Κεραυνός θα έχει την πρώτη επίδεση στην αναμέτρηση, με τον Πάρκερ να αναλαμβάνει χρέη playmaker. Παρά χαμηλά στον Αμπουκάρο, ο οποίος σηκώνεται αμέσως αλλά αστοχή. Rebound από τον Κλάρκ, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο Κόντι Κλάρκ, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Ευρωλίκα με την Ουνίξ Καζάν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίκτης με πολλή εμπειρία. Σουτ για τρεις, εύστοχο από τον Τζάστιν Ρόμπινσον, ο ρούχι της ρωσικής ομάδας. Έρχεται απευθείας από το κολέγιο του στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Εδώ ο Πάρκερ σουτάρει και μειώνει σε 3-2 με αυτό το jump shoot του Πάρκερ. Δεν βλέπουμε να ξεκινούν εύστοχα και οι δύο ομάδες στις επιθέσεις τους. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι τα hand checks, τα screens, δηλαδή τις επαφές από τα screen. Έχουν μεγάλα κορμιά και αυτοί, και βλέπω ότι μπορεί ίσως να έχουμε και παιχνίδι δύναμης εδώ. Εδώ βλέπουμε τον Κλάρκ να προσπαθεί και με το ταμπλό να βάζει το καλάθι. Δύσκολο καλάθι από τον Κόντι Κλάρκ, ο οποίος θα κάνει το 5-2 για την ρωσική ομάδα. Ο Πάρκερ βρίσκει τον Ντέιβις, αυτός χαμηλά στον Πάρκς, ο οποίος ποστάρει. Βέβαια δύσκολα πράγματα εκεί, είναι καλά πολύ ψηλότερο του αντίπαλο. Ενώ τώρα έχουμε φάουλ από τον Κιλιμένκο. Καλό νέο αυτό, ένα γρήγορο φάουλ από τον ύψους 2-14 center της Αυτοτορ Σαράτοφ. Μπάλα θα παιχτεί από την baseline με τον Πάρκερ να επαναφέρει στον Αμπουκάρο, ο οποίος κάνει αμέσως σουτ και στοχή. 4-5. Ο Αμπουκάρο, ο οποίος το έδειξε και πέρσι, έχει το μακρινό σουτ. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε με καλάθια τις πρώτες προσπάθειες ο Κεραυνός, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η νευρικότητα του ότι υπάρχει αγωνιστική απραξία εδώ και καιρό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ένα εντυπωσιακή ασίστ από τον Κλάρκ και κάρφωμα από τον Κιλιμένκο. Ο Πάρκερ 7-4 μπροστά η Ρώση. Εδώ βλέπουμε τον Σάιμον Μιχαήλ να κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και να βάζει το καλάθι με την υποδίδια του ταπλό. 6-7 από τον Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν πέρσι, την οποία τη συνέχισε και με τη συμμετοχή του με την Εθνική Κύπρου στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Εδώ ωραία, οι Ρώσοι θα περάσουν χαμηλά στον Κιλιμένκο, ο οποίος θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Αμπουκάρο, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει. Ο Κιλιμένκο θα κάνει το 9-6 και θα έχει και μία ελεύθερη βολή. Ο σέντερ της Αυτοτορ Σαράτοφ, με το ξανά το χτύπημα στο κεφάλι πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του, ίσως δεν θα έπρεπε να μετρήσει αυτό το καλάθι. Αυτό που βλέπω είναι δυνατές μονομαχίες που γίνονται, και αυτό θα παίξει, πιστεύω, και ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο μπορούν οι παίκτες του Κεραυνού σε αυτή τη φάση, τη χρονική περίοδο, να αντέξουν σε αυτά τα χτυπήματα, σε αυτές τις εντάσεις, σε αυτά τα σπροξήματα για 40 λεπτά. Φαίνονται πολύ δυνατοί και πολύ αθλητικοί οι παίκτες της αντιπαλής ομάδας. 16 μπροστά. Εδώ πολύ ωραία ασίστ προς τον Πάρκς, ο οποίος θα πάρει, όχι δεν θα πάρει φάουλ, η μπάλα είναι έξω. Χτύπησε στην πίσω πλευρά από το ταμπλό. Στην προσπάθεια του Πάρκς δεν μπόρεσε να σηκωθεί σωστά. Ο Πάρκς, ο οποίος έκανε πολύ καλούς τελικούς πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ, ήταν ένας από τους παράγοντες που έδωσαν το πρωτάθλημα στην ομάδα του Στροβόλου, και γι' αυτό ο κύριος Λιβαγιώτης επέλεξε να τον κρατήσει
και φέτος εδώ στο Στρόβολο. Σουτ για τρεις από τον Χάμερ, εύστοχο. Εδώ ο power forward της Αυτοντόρ, ο οποίος αρέσκεται σε εντυπωσιακές φάσεις. Πρέπει να το προσέξουν αυτό στο κεραμνό, διότι ο Πάρκς δεν μπορεί να ακολουθήσει μέχρι το τρίποντο και είναι ένα επικίνδυνο όπλο αν του βγουν τα τρίποντο. Το Downs γυρίζει, αστοχή έρπολ μάλιστα. Ο Χάμερ πήρε το επιθετικό rebound και θα πάρει το φάουλ από τον Davis. Δύο βολές για τον Ιαν Χάμερ, ο οποίος πέτυχε το τρίποντο προηγουμένως. Εδώ θα πάρει και το φάουλ. Δύο βολές για τον Ιαν Χάμερ. Ενώ θα έχουμε και το πρώτο time out για την ομάδα του Κεραυνού, για τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Να μείνουμε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ένα Κεραυνό να δυσκολεύεται όσο αφορά το physical game στο σημερινό παιχνίδι. Και μάλιστα, όπως πολύ σωστά προανέφερε, θα δούμε πόσο θα αντέξει σε αυτό. Καθώς θεωρώ ότι η ρωσική ομάδα έχει ακόμα μια πεντάδα με τόσο δυνατά κορμιά που να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους βασικούς, για πολύ δυνατό rotation δηλαδή. Εντάξει, το είπαμε και πριν από την έναρξη του αγώνα ότι θα είναι μια δύσκολη ομάδα να την νικήσει. Παίζεται ένα από τα κορυφαία προαθήματα στην Ευρώπη με μεγάλο roster, μεγάλο budget, πολλαπλάσιο του Κεραυνού. Ο Κεραυνός μου αρέσει μέχρι στιγμής, δηλαδή προσπαθούν, παίζουν σωστά. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι υπάρχει διαφορά δύναμης. Δηλαδή είναι πιο δυνατή και ο Κλάρκ, αυτός ο ψηλός, ο Κιλιμένκο. Ακριβώς. Ο Κιλιμένκο και ο Χάμερ, πολύ δυνατά κορμιά όλοι του. Και τα screen που βάζουν κάτω είναι πάρα πολύ δυνατά, δυσκολεύουν τους περιφερειακούς του Κεραυνού να ακολουθήσουν. Εντάξει, θα καταθέσουν, πρέπει η ψυχή να γίνει καλό rotation για να αν μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος του αγώνα ο Κεραυνός. Το time out έχει τελειώσει, ο Χάμερ έχει πάρει τη θέση του για τις δύο βολές από το foul που κέρδισε νωρίτερα, το foul που έκανε ο Κέιντ Ντέιβις, ο οποίος ακόμα δεν έχει δείξει κάτι στο παιχνίδι, βέβαια πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε έναν παίκτη, ούτε 4 λεπτά δεν έχουν περάσει καλά. Ο Χάμερ θα χάσει την πρώτη βολή. Ο Χάμερ, ο οποίος έχει συμμετοχή και στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, έχει αγωνιστεί εκεί για 2 σεζόν, όμως την καλύτερη τη σεζόν την έχει κάνει στην Φινλανδία. Άστοχος και στις 2 βολές, όμως εκεί ο Downs με ένα σκαπίλι της μπάλας θα πετάξει μπάλα πίσω, η Άμπλοντορ έχει νέα επίδεση. Σουτ για 3, άστοχο από τον Κλάρκ. Η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Τα rebound είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι. Φαίνεται είναι ψηλή, πάνε στο επιθετικό rebound. Πρέπει να γίνουν πολύ καλά block out κάτω χαμηλά. Να μην τους αφήσουν να πάρουν φόρα, γιατί στο ψηλά είναι πιο ψηλή, πιο αθλητική. Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ ο Κεραυνός σε μια προσπάθεια με τον Αμπουκάρ, ο οποίος ποστάρει. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κλάρκ. Ο Κότι Κλάρκ, είπαμε, έχει συμμετοχή, έπαιζε πέρσι στην Ούνιξ Καζάν στην Ευρωλίγκα. Ένας άλλος παίκτης που έχει μεγάλη εμπειρία είναι ο Μίκα Ντάουνς με τον αριθμό 1, ενώ έχει και αλλαγή η Αυτοντόρ με τον Κλουτσνίκοφ να πάει στον πάγκο και στη θέση του. Έχει περάσει ο Έρβιν Μόρις. Εδώ είναι τρίποντο, εύστοχο από τον Ντάουνς. Εδώ κάτως είπαμε νωρίτερα ότι δεν έχει φανεί και μας απάντησε. Είναι πολύ γρήγορα, είναι εξαιρετικό σουτέρ. Αυτές είναι οι συστάσεις αυτού του παίχτη. Είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει σιωπηλή δουλειά και όταν του δίνεται ευκαιρία πυροβολεί. Είναι ένας Τηλιανού ξέροντα. Ενώ προσπάθεια στο ένας εναντίον ενός πήγε καλά εκεί, αλλά στόχησε ο Χάμερ. Ο Πάρκς τρέχει στο ευθυνδιασμό. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Ντέιβις θα πάρει το φάουλ. Τρίτο φάουλ για την ρωσική ομάδα. Ενώ βλέπουμε και τον Μπάσεϊ να έχει περάσει στο παρκέ για τον Κεραυνό. Και ο Κινγκ. Ο Μπάρκερ θέλει να πάρει, παίζει το pick and roll με τον King, ο οποίος σουτάρει αμέσως, δεν καταλήγει πάρα στο καλάθι. Rebound από τον Χάμερ. Ο Downs εδώ, ο οποίος πέρσι κατέκτησε το Euro Cup με την Σαλόν. Πάντως εδώ σουτάρει για 3, αστοχή, αλλά παίρνει foul.
Για τρεις βολές το φάουλ το έκανε ο Μπάσεϊ. Τρεις βολές για τον Μίκα Ντάουνς. Εδώ βλέπουμε να μαζεύονται όλοι μαζί οι παίκτες της ρωσικής ομάδας και να συζητάνε μεταξύ τους. Εδώ ο Ντάουνς στις τρεις βολές που έχει κερδίσει. Ας το αρχίσει πρώτη ο Μίκα Ντάουνς. Είναι και η τρίτη βολή που χάνουν. Ελπίζουμε να συνεχίσουν όλο το βράδυ έτσι. Θα χάσει και την δεύτερη βολή, τέταρτη συνολικά για την ρωσική ομάδα. Το 9-13 παραμένει. Και τελικά το φάουλ του Μπάσεϊ. Έστω και ζημιώθηκε στην ελάχιστη, στο ελάχιστο ποσό της με τον μόλις ένα πόντο που πέτυχε ο Ντάουνς. Ο Μπάρκερ. Ο Κίνγκ χαμηλά θέλει να αποστάρει τον Κλάρκ. Υπάρχει ένα μισμάτσα εκεί, ο Κίνγκ γυρίζει, πολύ ωραία κίνηση, 11-14 από τον Άντων Κίνγκ, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά στο σημερινό παιχνίδι με το ύψος του και τη δυναμή του. Ο Κλάρκ εδώ πολύ έξυπνα έπαιξε με τον Χάμερ, πολύ ωραία η ασίστ του Χάμερ, είδε την κίνηση του Κλάρκ, 11-16. Ο Μπάσε κλείστηκε, θα δώσει στον Αμπουκάρ, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τους αλφάλους, θα πάρει φάουλ. Δύο βολές. Ο Μοχάμετ Αμπουκάρ. Εδώ βλέπουμε τον Ντάουνς. Σιγά σιγά φαίνεται ο κερανός ότι εξισορροπεί τον αγώνα εκεί που είχε ένα καιρό διάστημα. Με μπάλες κοντά στο καλάθι με τον Κίνγκ, με τον Αμπουκάρ. Βρήκαν την ηρεμία τους. Αν ελέγξουν και τα rebound, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι δεν είναι στο παρκέ ούτε ο Κιλιμένκο ούτε ο Ζαμπελίν, οι δύο πύργοι της ρωσικής ομάδας. Και φαίνεται ότι ακολουθά ο προπονητής τον δικό μας τον προπονητή και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, δηλαδή φοβήθηκε πρώτος, δεν ξέρω, και έφερε το παιχνίδι στα μέτρα τα δικά μας. Γιατί όντως έχουν πλεονέκτημα με τα μεγάλα ύψη που έχουν, όμως φαίνεται ότι ο Κίνγκ και ο Αμπουκάρ τους φόβησαν αρκετά για να μας ακολουθήσουν με πιο χαμηλό σχήμα. 13-16 περιστείο εύστοχες βολές του Αμπουκάρ. 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος της πρώτης περιόδου. Άστοχη εδώ η προσπάθεια του Ντάουνς. Ο Μπάρκερ κλείνεται ωραία και από τον Κλάρκ. Βάλα χαμηλά στον Αμπουκάρ. Αμέσως ο Ντέιβις σουτάρει, άστοχα όμως. Μπάλα περνάει και πίσω από το απλό. Καλότερο σου του Ντέιβις που δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον συμπαίκτη, τον Αμπουκάρ. Άσχετα αν η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι, και ψυχολογική στήριξη αυτή. Δείχνει και το ομαδικό πνεύμα και ότι σημαίνει τα αποδυτήρια του κεραυνού είναι όλα καλά. Εδώ βλέπουμε τον Ρόμπινσον, μια assist κόψιμο. Ωραία η φάση εδώ, η τάπα που μοίρασε ο Κίνγκ τον Ντάουνς. Πολύ ωραία, βλέπουμε ξανά το stop που έβαλε ο Κίνγκ στον Ντάουνς. Η κατοχή είναι για τον κεραυνό. Ο Μπάρκερ αλλάζει εκεί με τον Μπάσεϊ. Ο Μπάρκερ. Αμπουκάρ για τρεις. Μέσα! Και 16 όλα με το τρίποντο του Αμπουκάρ που δείχνει να είναι σε καλή βραδιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του κυρίου Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Ο Ρόμπινσον θα δώσει στον Χάμερ. Ο Χάμερ περιμένει κίνηση από τους παίκτες, τελικά αποφασίζει να σουτάρει. Έχει πάρει καλά εκεί την εσωτερική ο Ντέιβις, θα πάρει το rebound και ο Μπάρκερ κατεβάζει. Εδώ λάθος συνεννόηση, είχε ξεκινήσει την κίνηση του ο Μπάσεϊ. Ο Μπάρκερ του πέταξε την μπάλα, λάθος εδώ από τον κεραυνό και έχουμε νέο time out αυτή την ομάδα, αυτή τη φορά για την ομάδα του κυρίου Ματσόν. 16 όλα λοιπόν, βλέπουμε τον κεραυνό σιγά σιγά να εξισορροπεί το παιχνίδι όπως πολύ σωστά είπες, εκμεταλλευόμενος όπως είπαμε και νωρίτερα την απουσία των ψηλών για την ρωσική ομάδα. Έχει ελέξει τα rebound που είναι πολύ σημαντικό, δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο.
Παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι στην επίθεση, παίρνει όσο πιο δυνατόν καλύτερα σουτ. Και αυτό σιγά σιγά μετέφερε μια νευρικότητα στους Ρώσους. Και φαίνεται και αυτό και από τις αντιδράσεις του προπονητή τους. Ο Κεραυνός πρέπει να συνεχίσει στο ίδιο ρυθμό, να ελέγξει τα rebound, χωρίς λάθη. Μπάλα κοντά στο καλάθι, από εκεί side-outside game να βγουν τα ελεύθερα σουτ. Και να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό έτσι, θα ελέγξει το παιχνίδι όσο πιο πολύ ώρα, γιατί είναι και αυτή η μεγάλη ομάδα και σίγουρα θα αντιδράσουν σε κάποια φάση. Ούτως ώστε εκείνο το διάστημα να είμαστε κοντά στο σκόρ ή ακόμη και να προηγείται ο Κεραυνός. Είδαμε λοιπόν τις έντονες αντιδράσεις του Αντρέα Ματζόν, του προπονητή της ρωσικής ομάδας, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος, ιδιαίτερα με την τελευταία φάση όπου ο Χάμερ, αντί να περιμένει κάποια κίνηση των συμπαικτών του, επέλεξε να σουτάρει για τρεις από μακριά, δηλαδή με τον Χάμερ με την μπάλα ξανά. Ο Κλάρκ έχει την μπάλα με την επιτήρηση του Αμπουκάρ, θα πάρει ένα screen, κλείνεται και βρίσκει τον Χάμερ και ξεμακάρισε όμως αστοχή. Θα πάρουμε το rebound, θα το πάρει τελικά ο Πάσεϊ, ο οποίος φεύγει στον ενδιασμό. Δύσκολη φάση, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όλο το φάουλ. Το κέρδος του Θερών Πάσεϊ, οι δύο βολές και την ευκαιρία να βάλει μπροστά τον Κεραυνό. Έχει φτάσει και τα πέντε ομαδικά η Αυτοντορ Σαράτοφ, ενώ βλέπουμε τώρα την είσοδο του αρχηγού του Αρτέμ Ζάμπελιν, ο πανύψηλος Ρώσος, 2-15, πήρε θέση για rebound μετά τις βολές του Βάσε, ο οποίος ευστοχίσει πρώτη και βάζει μπροστά τον Κεραυνό με 17-16. Το βλέπουμε εδώ το νέο απόκτημα του Κεραυνού από τον Αποέλ και 18-16 με τις δύο εύστοχες βολές του Βάσε. Εκεί περάσει και ο Γιώργος Νεοφύτου στο παρκέ για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα των γκάρντ και να δώσει φυσικά και κάποιες ανάσες στον Πάρκερ. Το Νεοφύτου βγαίνει γρήγορα πάνω στον αντίπαλό του, ξεφεύγει από το σκριν. Ο Μπραζίερ στάζει να το κάνει τώρα, έχει καλό τρίποντο από τα πλάγια ο Φραζίερ. Πρέπει να προσεχτεί ο Μπράντεν Φραζίερ, θα ευστοχίσει και θα δώσει εκ νέου προβάδισμα στην Αυτοντορ. 18-19 ο Μπάσεϊ. Ο Ντέιβις θέλει να πατήσει, δεν θα το κάνει. Μακρινό rebound από τον Αμπουκάρ με τη βοήθεια και του Κίνγκ. Αμπουκάρ που ψάχνει λύσεις, θα τα βρει στα χέρια του Κίνγκ. Ο Μπάσεϊ τώρα φωνάζει ο κ. Λιβαδιώτης από τον πάγκο. Ο Μπάσεϊ σουτάρει μέσα! Τρίποντο από τον Μπάσεϊ, ο οποίος θα κάνει το 21-19 με 5 δικούς του συνεχόμενους πόντους. Βάζει ξανά μπροστά τον Κεραυνό. Μπάσε είναι ο μόνος παίχτης που δεν του δίνει το πικ εν ρολ ο κόουτς Λιβαδιώτης. Τον αφήνει στο 1-1 επειδή είναι εξαιρετικό στο isolation. Και είδαμε με αυτή την κίνηση με το βήμα πίσω. Εδώ ο Μόρις. Μπάλα χαμηλά σου για τρεις από τον Ζάμπελιν. Απαντάει. Να λοιπόν ο γίγαντας των Ρώσων που είναι και καλό σουτέρ. Όπως φαίνεται, ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπάσε ξανά στο ένα εναντίον, ενώ τελικά θα προτιμήσει τον Ντέιβις. Χαμηλά ο Αμπουκάρ, θα πάρει φάουλ. Καλό αυτό. Αρχικά νόμιζα ότι στήριξαν βήματα οι διαιτητές. Κάνει το φάουλ από τον Ντάουνς. Βολές για τον Μοχάμεντ Αμπουκάρ. Ο Ντάουνς ο οποίος θα βγει αλλαγή και στη θέση του θα μπει ο Ντράμιρ Ζίμπιροφ με τον αριθμό 13. Στις ισοδέκτες σας είχατε τον Αμπουκάρ. Εδώ ο Ντάουνς ο οποίος πήγε στον πάγκο και ο κύριος Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Πάμε για τις βολές του Αμπουκάρ. Μέσα η πρώτη. 22 όλα. Αμπουκάρ είναι καλός από τις βολές. Να το ματιάσουμε. Μέσα και η δεύτερη. 23-22, 47 δευτερόλεπτα και 97 δέκατα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αμπουκάρ θα πάει στον πάγκο. Ο Πάρκ στη θέση του. Βλέπουμε τη διαφορά ύψου εδώ μπροστά μας του Ζάμπελιν με τον Κίνγκ. Πραγματικά τεράστια. Είναι θηρίο.
Σπύροφ έχει την μπάλα. Θα δώσει στον Φραζίερ. Σάπελι, ξανά ο Σπύροφ. Ψάχνει λύσεις. Μπάλα έξω, σούτ από τον Μόρις Άστοχο. Δεν θα πάρει το rebound οι Ρώσοι. Και τώρα ο Κεραυνός έχει την τελευταία επίδεση του δεκαλέπτου και την ευκαιρία να κρατήσει αυτό το νομικό προβάδισμα ή και να το αυξήσει βέβαια, αν ευστοχίσει στην τελευταία αυτή επίδεση 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Για να δούμε την επιλογή του Μπάσεϊ. Θα πάει στον εναντίον ενός, θα χάσει από τον Μόρις. Η μπάλα όμως είναι εκ νέου για τον Κεραυνό, που έχει πλέον 2 δευτερόλεπτα και 32 δέκατα για να κάνει κάποια προσπάθεια. Για να δούμε ένα γρήγορο σουτ από τις παίκτες του Κεραυνού και ποιος θα το κάνει. Ο Κίνγκ σηκώνεται με τη λήξη μέσα. 25-22 θα είναι το αποτέλεσμα του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Κεραυνό να στέκεται αρκετά καλά παρά τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Είναι εξαιρετική εμφάνιση για πρώτο δεκάλεπτο. Μην ξεχνάμε είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Το λέω γιατί δεν έπρεπε να είναι τόσο έτοιμη. Είναι όμως αυτό που αναφέραμε πριν. Η ομάδα είναι στημένη από πέρσι. Είναι ήδη οι καλαθοσφαιριστές και αυτό κάνει τη διαφορά. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου, στο κόσμο του Μαέλληνα, εδώ που ο Κεραυνός προηγείται στο πρώτο δεκάλεπτο τη Άμπτοντορ Σαράτοφ με 25-22 για τον πρώτο προκριματικό του Basketball Champions League. Μια πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα του Στροβόλου, που θέλω να πω, να τονίσω ότι μας εκπλήσει ευχάριστα, Νικόλα. Ευχάριστα μας εκπλήσει. Ελπίζουμε να συνεχίσουν σε αυτόν τον ρυθμό και εγώ θα το ξαναπαραλάβω. Είναι το γεγονός ότι κάποια παιδιά είναι και η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που είναι μαζί με τον ίδιο προπονητή, και αυτό δείχνει και το επίπεδο ετοιμότητας και η ποιότητα πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε όμως τα 40 λεπτά να κρατηθεί σε αυτό το τέμπο. Είναι δύσκολο, δεν έχει ακόμα τελειώσει κάτι. Είναι μεγάλη ομάδα η αντίπαλη και θα δούμε. Αναμένουμε πολλά να δούμε ακόμα. Το παιχνίδι συνεχίζει λίγο με τον Μπράντεν Φραζίερ να έχει την κατοχή. Δύσκολα περνάει, αλλά περνάει. Ο Κλάρκ κλείνεται και αυτός, τελειώνει ο χρόνος για την Άμπτοντορ. Άστοχο το σούτ, όμως παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά από τα πόδια του Μόρις αυτή θα καταλήξει εκτός. Κατοχή για τον Κεραυνό, που έπαιξε καλή άμυνα και σε αυτή τη φάση. Διαμαρτύρεται ο προπονητής της Άμπτοντορ, ο κύριος Ματσόν, για την προηγούμενη φάση. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε, ίσως την κατοχή μετά το άστοχο σούτ του Κλάρκ. Για να δούμε τη συνέχεια τώρα με τον Κίνγκ να βάζει πλάτη τον Κλάρκ. Εδώ υπάρχει πλεονέκτημα για τον παίχτη του Κεραυνού, ο οποίος όμως δεν θα το εκμεταλλευτεί. Σουτ αμέσως από τον Φραζίερ, με εξαιρετικό σουτέρ. Ισοφαρίζει 25-25 με αυτό το τρίποντο. Είναι εξαιρετικό σουτέρ από τα πλάγια, όπως τον έχουμε δει. Έχει και τους 4 Αμερικανούς του μέσα αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Θέλει να τρέξει περισσότερο από ό,τι φαίνεται.
Και είδαμε ότι είναι για οι πρώτες επιθέσεις προσπαθούν να τρέξουν. Εδώ κάνουν ένα λάθος, αλλά είναι καθαρός ο στόχος τους. Θέλουν πλέον να τρέξουν γιατί στο 5-5 αντιμετωπίζουν πρόβλημα απέναντι στο Κεραυνό. Στο πέναντι εντός λοιπόν πρόβλημα απέναντι στο Κεραυνό. Τρέξιμο από την ομάδα του κυρίου Ματσών. Ένα παιχνίδι που πέρσι η ομάδα της, του Σαράτοφ το έπαιζε πάρα πολύ. Πολλά τρεξίματα στους ευθυνιασμούς, σκόραρε πολύ με αυτόν τον τρόπο. Φέτος ο κ. Ματσών θέλει να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία της ρωσικής ομάδας και σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής αυτό δεν το έχει βγει. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ του Αμπουκάρ πάνω στον Σελεκέτο με τον αριθμό 45. Ο Μαξίμ Σελεκέτο, ο οποίος τον πιστεύει πολύ ο κύριος Ματσών και το μάλιστα είναι ο παίκτης που στην ουσία γύρισε το τελευταίο φιλικό της Αυτοντορ απέναντι στην Βαρέζε και στην νίκη εκεί με 71-66. Εδώ ο Μόρις βρίσκει διάδρομο, θα πασάρει και θα καρφώσει ο Κιλιμένκο. 25-27, οι Ρώσοι περνάνε μπροστά, νέο λάθος για τον Κεραυνό, όμως ο Μπάσεϊ θα κρατήσει την κατοχή, ο οποίος θα πάρει φάουλ στη συνέχεια από τον Μόρις. Σε κάποιες στιγμές δείχνουν την απίστευτη ποιότητα που έχουν, την υπομονή, πώς γυρίζουν την μπάλα, πώς βρίσκουν τον ελεύθερο παίχτη. Ας ελπίσουμε όμως να έχουν αυτά τα κενά διαστήματα και να συνεχίσει και ο Κεραυνός να τους βάζει δύσκολα. Δηλαδή ο Κεραυνός δεν φοβήθηκε τα κορμιά, έπαιξε και αυτό στη δυναμή και αυτό φαίνεται από προσανατόλισε τους Ρώσους που τώρα προσπαθούν να αλλάξουν τρόπο παιχνιδιού. Εδώ ο Πάξα γυρίζει και θα στοχίσει, καθώς τελείωνε και ο χρόνος. Φεύγει γρήγορα ο Μόρις, θα του κάνει φάουλ ο Σάιμον Μιχαήλ για να σταματήσει τον ευθυνδιασμό των Ρώσων. Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, Νικόλα, τρέχουν. Πλέον οι Ρώσοι έχουν αλλάξει το στυλ παιχνιδιού τους, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν και το γεγονός ότι ο Κεραυνός έχει υπάρξει και Αμπουκάρ, που δεν είναι η πιο γρήγορη παίκτες του Κεραυνού στο παρκέ. Εδώ θα κλέψει ο Πάρκερ, όμως ο Φραζίερ θα του ξαναπάρει την μπάλα, όμως δεν θα μπορέσει να κρατήσει την κατοχή. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Ζητάει ο Σάιμον Μιχαήλ να καθαριστεί η μπάλα. Εδώ βλέπουμε τον Μπράντεν Φαζίερ, επιπληκτικός shooting guard, ύψους και 1,90. Αγωνιζόταν και θα αγωνίζεται για δεύτερη φορά στην δεύτερη χρονιά στην Αυτοντορ Σαράτοφ. Πολύ καλός shooter και πολύ καλός και στο isolation. Δεν τον έχουμε δει ακόμα να το πραγματοποιεί. Ίσως γιατί τον κλείνει καλά ο Πάρκερ σε αυτό το κομμάτι. Είναι ο καλύτερος αμυντικός του Κεραυνού. Δεν είναι τυχαίο που είναι πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Ο Μιχαήλ στον... Η μπάλα περνάει χαμηλά. Ο Αμπουκάρ σουτάρει. Ξεμακαρίστηκε εκεί. Ωραίο. Ο Αμπουκάρ υπήρχε και πλεονέκτημα φυσικά. Τον κατά πολύ κοντότερο του Ρόμπινσον. Ο Πάρκ θα κλέψει. Ο Μπάσε φεύγει στον ενδιασμό. Ο Αμπουκάρ προσπαθεί. Θα πάρει φάουλ για δύο βολές. 27-27 και δύο βολές για τον Μοχάμετ Αμπουκάρ. Δυστυχώς δεν έχουμε στατιστικά για να δούμε πόσους πόντους έχει πετύχει ο Μοχάμετ Αμπουκάρ στο σημερινό παιχνίδι. Είναι σημαντικό στο transition game του Κεραυνού στην άμυνα ότι επιστρέφουν πάρα πολύ γρήγορα και αναγκάζουν αντί να δεχτούν καλάθι, αναγκάζουν τους αντίπαλους να κάνουν κάποιο βεβαιασμένο λάθος τελικά. Και κοιτάξτε πώς γίνεται ξανά το νέο transition από πλευράς Κεραυνού στην επίθεση αυτή τη φορά. Το οποίο του δίνει εύκολους πόντους. Αλλά πρέπει, θέλει πολύ συγκέντρωση αυτό το παιχνίδι. Οι Σλοβαίνοι μας το έχουν δείξει πολύ καλά στο. Και οι Λετωνοί το έπαιζαν αυτό το παιχνίδι. Αλλά χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση για να μπορέσει αυτό το παιχνίδι 40 λεπτά να το καταλαβαίνει. Διότι ένα-δύο μικρά λάθη μπορεί να σου φύγει διαφορά ή να καταστραφεί από αυτό το πράγμα. Ακριβώς ο Αμπουκάρ θα βάλει και τις δύο βολές. Θα κάνει 29-27. Εδώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον έχει την μπάλα, το πιέζει ο Σάιμον Μιχαήλ. Ο Ρόμπινσον θα φτάσει, τελικά θα βγάλει την μπάλα έξω. Εδώ προσπαθεί ο Ντάουν, θα κάνει τον drive, θα βρει την μπάλα, θα στοχίσει. Το φόλο είναι άστοχο από τον Κιλιμένκο. Ο Κινγκ μάζεψε το rebound που επέστρεψε στο παρκέ.
Κιν και Αμπουκάρ τώρα το δίδυμο των ψηλών για τον Κεραυνό. Ο Μπάρκερ θα πάει στο ένας εναντίον ενός, προσπαθεί να βρει τον Αμπουκάρ, όμως εκεί από τα πόδια του Κιλιμένκο η μπάλα θα περάσει εκτός. Παραμένει 29-27 και έχουμε time out για τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Πάμε σε break. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου και πάνω που το λέγαμε μας φτιάξανε και τα στατιστικά από την στατιστική υπηρεσία. Βλέπουμε λοιπόν τον Αμπουκάρ να έχει φτάσει τους 13 πόντους, να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο Αμπουκάρ ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, το αποδεικνύει λοιπόν και μέσω στατιστικών. Για να δούμε τώρα την επαναφορά της μπάλας. Μιχαήλ για 3 μέσα, 32-27 με το πρώτο καλάδι του Σάιμον Μιχαήλ. Όχι, είναι το δεύτερο, έχει βάλει και ένα δίποδο νωρίτερα. 5 πόντους λοιπόν για τον Σάιμον Μιχαήλ. 31-20, τελικά 31-27 για 2 μέτρησε το καλάθι. Άρα στους 4 ο Μιχαήλ. Κιλιμένκο θα χάσει. Αμπουκάρ μαζεύει το rebound. Ο Μπάρκερ έχει μπροστά του τον Ρόμπινσον, παίζει ωραία. Όμως ο Κινγκ έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Ντέιβις κλείνεται με φάουλ. Έχουμε το φάουλ για την ομάδα του Στροβόλου. Θα επαναφέρει ο Σελεκέτο, το έχει χρεωθεί το φάουλ. Θα επαναφέρει ο Μπάρκερ, βρίσκει τον Ντέιβις ξεμακάριστο, σου κλέβει την μπάλα εκεί ο Φραζίερ, όμως η κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτών του Κεραυνού. Ο Μπάρκερ ξανά στην baseline για νέα επαναφορά. Για να δούμε την επιλογή του τώρα. Είναι στον King. Μπάρκερ παίρνει το screen, θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. 33-27 με τον Kenny Μπάρκερ να φτάνει τους 4 πόντους. Έχει και 4 assist όμως. Πολύ σημαντικό αυτό για τον guard του Κεραυνού, ο οποίος νομίζω ότι φέτος έχει έναν διαφορετικό ρόλο από ό,τι είχε πέρσι. Εδώ η άστοχη ενέργεια του Downs. Όμως θα πάρει και δεύτερη προσπάθεια. Αυτή τη φορά θα ευστοχίσει. 33-29. 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Μιχαήλ. Ο Ντέιβις παίρνει το screen από το King. Θα παίξει το pick and roll. Ο King σηκώνεται για 2 και ευστοχεί. 35-29. Σημαντικές και η προσφορά, η σημαντική προσφορά του King στο σκοράρισμα φτάνει τους 6. Φραζίερ θα περάσει τον Μιχαήλ, ο οποίος θα του κάνει φάουλ, θα βάλει και το καλάθι ο Μπράντεν Φραζίερ. Ξεπέρασε εδώ τον Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος βοηθήθηκε από τον Κιλιμένκο στο screen ο Φραζίερ. Ο Σάιμον Μιχαήλ έχασε την ισορροπία του και έκανε φάουλ στον Αμερικανό. 35-31 και μία συμπληρωματική βολή για τον shooting guard της Αυτοντορ Σαράτοφ. Βλέπουμε και τον Σάιμον να ζητά αλλαγή. Είναι ενδεικτικό αυτό που αναφέραμε, της δύναμης και της ταχύτητας που υπάρχει στο παιχνίδι.
Ο Φραζίρ θα χάσει την βολή, πράγμα που αποτελεί και είδηση. Συνέχισε. Έχει όμως ο Κερανός βαθύ ρόστερ, έχει αρκετούς παίχτες και ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Αμπουκάρ θα σηκωθεί τελικά, αλλά άστοχα. Rebound από τον Χάμερ, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παρκέ. Ο Ντόντς θα πάρει φάουλ από τον Κέι Ντέιβις. Εδώ τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Κεραυνό και δεύτερο προσωπικό για τον Ντέιβις. Από το επόμενο θα στέλνει την ρωσική ομάδα στην γραμμή των βολών. 4 και 18 για το τέλος του ημιχρόνου. Βλέπουμε εδώ τον Αντρέα Ματζόν να δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Ο Ντάουνς θα επαναφέρει. Ο Ρόμπινσον. 1,74 ύψους. Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο Κλάρκ σουτάρει εξεμακάριστος για 3 αστοχή. Ο Χάμερ δεν μπορεί να μαζέψει το θετικό rebound. Ο Μπάρκερ παίρνει την μπάλα και τρέχει. Πολύ ωραία αλλαγή πορείας και εκπληκτικό καλάθι από τον Μπάρκερ που θα γράψει το 37-31. Πολύ ωραία η αλλαγή πορείας του Κένι Μπάρκερ. Εδώ σουτ εύστοχο από τον Μίκα Ντάουνς, ο οποίος θα μειώσει σε 37-34. Ο Ντάουνς που φτάνει τους 6 πόντους με αυτό το τρίποντο. Μπάσει στο ένας εναντίον ενός, θα επιλέξει τον Ντέιβις τελικά. Αμπουκάρ ποστάρει, γυρίζει, πολύ ωραία κίνηση του Αμπουκάρ, η μπάλα όμως δεν καταλήγει στο καλάθι. Ευθυδιασμός, μακρινή πάσα, δεν θα περάσει, ο Μπάσει θα σταματήσει την προσπάθεια. Ο Ντέιβις θα ξαναδώσει στον Μπάσει, ο οποίος φεύγει στον ευθυδιασμό τώρα. Κακό το τελειωμά του, επιθετικό rebound και φάουλ πάνω στον Κινγκ, ο οποίος δέχτηκε και ένα χτύπημα στο κεφάλι. Χωρίς όμως να είναι κάτι σοβαρό. Ο Άντωνι Κινγκ θα πάρει το τρίτο φάουλ του Ιαν Χάμερ και τέταρτο μαδικό για την Αυτοντόρ Σαράτοφ. Ο Ντάουνς πέρασε στον πάγκο. Στη θέση του έχει περάσει ο Κλουτσνίκοφ με τον αριθμό 3. Επαναφορά από τον Μπάρκερ στον Ντέιβις. Ο Ντέιβις ψάχνει λύσεις, τελικά ο Αμπουκάρ, ο Μπάρκερ θα κάνει τη διείσδυση, θα βρει την πάση στο καλάθι με δεύτερη προσπάθεια. Ο Μπάρκερ θα κάνει το 39-34, ο Μπάρκερ ο οποίος αποτελεί τον επιθετικό μονόλογο του Κεραυνού στις τελευταίες φάσεις, φτάνει τους 8 πόντους και ξαναπάει τη διαφορά στους 5-2 και 44 για το τέλος του ημιχρόνου. Φραζίερ ξεμακάριστος για 3, δεν γίνεται να αφήνει τον Φραζίερ ξεμακάριστο να σουτάρει για 3. 39-37, τιμωρεί ο Αμερικανός Μπάσεϊ. Βλέπει την κίνηση του Μπάρκερ, θα του δώσει την μπάλα. Αυτός βλέπει τον Ντέιβις, δεν μπορεί να περάσει στον Κινγκ. Κλέβουν οι παίκτες της ρωσικής ομάδας. Ο Ρόμπινσον θέλει να τρέξει. Νέο σουτ ξεμακάριστο για τον Φραζίερ, το είπα και προηγούμενα. Αυτός ο παίκτης αν μένει ξεμακάριστος, εκτελεί και αυτό ακριβώς κάνει. 39-40 προβάδισμα για τους Ρώσους. Και βλέπουμε πως μέσα σε 20 δευτερόλεπτα η διαφορά έχει εξαφανιστεί. Είναι ενδεικτικό της ποιότητας αυτής. Πρέπει να μείνει πιο συγκεντρωμένο στην άμυνα του Κεραυνός, να σπάει τα screen όπως έκανε, να ελέγχει τα rebound και με αυτόν τον τρόπο να ελέγξει το ρυθμό. Η Ράγκη, όσο αν μπει στη λογική της ρωσικής ομάδας, θα έχει σοβαρό πρόβλημα στη συνέχεια. Να συμπληρώσω εγώ ότι πέρα από την άμυνα θέλει συγκέντρωση και στην επίθεση, να μην γίνονται κακές λαθασμένες πάσες και να δίνει την ευκαιρία στον Σαράτοφ να φεύγει σε ευθυδιασμούς, όπως έγινε και νωρίτερα. Εδώ η μπάλα στη γωνία, Σνίκλοφ για 3, νέο τρίποντο, για 2 τελικά, 39-42 για την ρωσική ομάδα να ανοίγει μια διαφορά 3 πόντων, 1 και 15 για το τέλος του ημιχρόνου. Ένα 8-0 για τους Ρώσους, ο Μπάσεϊ για 3, μέσα δίνει τέλος αυτό το σερί των Ρώσων, ο Μπάσεϊ ο οποίος ισοφαρίζει 42 όλα, ακριβώς ένα λεπτό για το τέλος του μικρόνου. Ο Ρόμπινσον πάει σε αργή επίδεση αυτή τη φορά, αυτό το Σαράτοφ. Ρόμπινσον βρίσκει ωραία χαμηλά, αλλά θα στοχίσει εκεί ο Χάμερ. Ο Χάμερ ο οποίος έχει χάσει αρκετές προσπάθειες.
Μπάσεϊ από Κάρ διστάζει. Κίνγκς γωνία σούτ από τον Μπάρκερ για τρεις, άστοχο. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Σε αργή επίθεση θα πάει η Αυτοντόρ. Θα απομείνουν και περίπου 8 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. Θα την πάρει όλη την επίθεση η Αυτοντόρ για τρεις. Ο Φραζίερ φάουλ μετά το σούτ πάνω στον Φραζίερ. Από τον Ντέιβις το φάουλ. Εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον Μπράντεν Φραζίερ. Είναι φανερό, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Ντέιβις. Το έχει κάνει αρκετά προβλήματα πριν, είτε από τα screen, είτε από ξεμαρκαρίσματα, είτε από back step μετά από screen. Ευτυχώς έρχεται το ημίχρονο να συνταχθούν, να πάρουν τις σωστές οδηγίες πάλι για να ακολουθήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντέιβις, ο οποίος πήγε στον πάγκο για τον Κεραυνό. Όχι, τελικά οδηγίες παίρνει από τον προπονητή του, ενώ ο Φραζίερ θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. 42-43. Και ακόμα μία εύστοχη, 42-44, με τον Φραζίερ να φτάνει τους 16 πόντους, παρακαλώ. Εξαιρετικό σκόρερ. Μέσα και η τρίτη, με αυτό το έμεσο τρίποντο λοιπόν η Σαράντοφ θα πάρει διαφορά 3 πόντων. Η τελευταία επίθεση του ημιχρόνου ανήκει στον Κεραυνό με τον Μπάσεϊ. Κλείνεται από τον Ρόμπινσον, το περνάει. Δεν πήγε το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ. Καλή ευκαιρία να έπαιρνε ένα καλάθι και φάουλ, να είχαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσει εκεί ο Κεραυνός. Τελικά πήρε μόνο το φάουλ. Βλέπουμε εδώ ξανά το φάουλ που έγινε πάνω στον Μπάσεϊ από τον Ρόμπινσον. Κακό φάουλ θα έλεγα από τον Ρόμπινσον εδώ. Είναι εξαιρετικός στο ένας-ένας ο Μπάσεϊ. Δηλαδή είναι απίστευτο. Το είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που παίζει στο ένας-ένας και τους περνάει, θα έλεγα, με σχετική ευκολία. Η ομάδα υψηλού επίπεδου. Θα πάρει time out εδώ ο κύριος Ματζόν. Να πάμε σε ένα γρήγορο break. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. Ο Κεραυνός είναι πίσω με 45-42. Έχουμε και σε πρώτο πλάνο τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη να σχεδιάζει προφανώς άμυνα μετά τις βολές του Μπάσεϊ σε αυτά τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα που απομένουν για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Δύο βολές λοιπόν για τον Θερόν Μπάσεϊ, ο οποίος έχει κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Είναι στους 8 πόντους και έχει την ευκαιρία με αυτούς τους δύο βολές να γίνει ο δεύτερος παίκτης του Κεραυνού με διψήφιο αριθμό πόντων μετά τον Αμπουκάρ που έχει 13. Για να δούμε. Να βάλει την πρώτη, 43-45. Ο Νεοφύτου έχει περάσει στο παρκέ και ο Θεοχαρίδης, ο αρχηγός του Κεραυνού. Πάνε πίσω. Βλέπουμε τον Θεοχαρίδη να πηγαίνει να μαρκάρει τον Φραζίερ για να μην μείνει ελεύθερο σουτ. Ενώ ο Μπάσεϊ εκτελεί την δεύτερη βολή που αστοχεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Δεύτερη προσπάθεια, ελεύθερη άστοχη. Νέο rebound, δεν μπορεί εκεί να κρατήσει ο Πάρξ. 15-10, δεν νομίζω απολάβει κάτι εδώ να κάνει η ομάδα του, η ρωσική ομάδα. Απλά πασάρουνε. Τέλος λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. 43-45. Με τον Κεραυνό να στέκεται αρκετά καλά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Περισσότερη διάρκεια του αγώνα μετά από το ξεκίνημα τα 3-4 λεπτά έλεξε καθαρά το παιχνίδι ο Κεραυνός. Ωραία, να πάμε σε break και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Thank you.
Σήμερα ήρθε. Ήρθε σήμερα. Χάρη, πόση ώρα έχουμε?
ναι. Ακούω, ναι. Έχουμε επίσης το κλειστό του Στροβόλου. Τώρα κατά την εμφάνισή της και η ρωσική ομάδα για το ζέσταμα πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κεραυνό και την Αυτοντορ Σαράτοβ για το μπάσκετμπολ, τους προκριματικούς του Basketball Champions League. Το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τον Κεραυνό, για τη νέα σεζόν, μπασκετική σεζόν γενικότερα. Ο Κεραυνός ο οποίος τα έχει πάει εξαιρετικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή αντίπαλο, την Αυτοντορ Σαράτοβ, η οποία έχει δείξει το πόσο γερό ρόστερ έχει, καθώς έχει πάρει 23 πόντους από τους μισούς σχεδόν, δηλαδή από τον πάκο της. Η ρωσική ομάδα λοιπόν έχει ένα βαθύ ρόστερ, έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στην φετινή διοργάνωση. Τουλάχιστον αυτό θέλει να πιστεύει ο προπονητής της, ο κύριος Αντρέα Ματσόν, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, έχει βάλει ως στόχο το Final Four της διοργάνωσης. Πολύ ψηλό στόχο σίγουρα, όμως με τους παίκτες που έχει αποκτήσει η ομάδα φαίνεται ότι ίσως να είναι και ικανή να το καταφέρει. Βέβαια, εμείς το απευχόμαστε κάτι τέτοιο. Μακάρι να δούμε τον Κεραυνό να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα και στη συνέχεια πρόκριση επί της ρωσικής ομάδας. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Όποια ομάδα προκριθεί θα βρει στον δρόμο της την Μόρναρ Μπαρ από το Μαυροβούνιο. Τα παιχνίδια θα γίνουν στις 24 και 26 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να δούμε τον κεφόμαστε, να δούμε τον Κεραυνό εκεί, όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό. Όμως, όπως είπαμε και στην έναρξη της μετάδοσής μας, ακόμα και αποκλεισμός από την ρωσική ομάδα, ο Κεραυνός θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο FIBA Euro Cup από εκεί και πέρα, μαζί με την ΑΕΚ Λάρνακας, εκεί όπου θα πάει απευθείας στους ομίλους για να εκπροσωπήσει την Κύπρο, και εκεί ο Κεραυνός που έλειψε 4 χρόνια από τα ευρωπαϊκά σαλόνια και επιστρέφει σήμερα σε αυτό το παιχνίδι με την ρωσική ομάδα, την Αυτοντορ Σαράτοβ. Να πάμε σε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Thank you.
Έχουμε επιστρέψει στο κλεισό του Στροβόλου. Είπαμε ο Κεραυνός είναι πίσω με δύο πόντους. Βέβαια σε ένα παιχνίδι που ίσως να μην το περιμέναμε να είναι και έτσι. Ειδικά μετά από εκείνο το ξέσπασμα που είχε κάνει στην αρχή του αγώνα Νικόλα, όπου η Σαράτοφ είχε ξεφύγει με 13-6 σε εκείνο το σημείο. Πιστεύαμε ότι θα είναι περάσει δύσκολη βραδιά ο Κεραυνός. Παρ' όλα αυτά βρήκε τα πατήματά του, βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει. Μάλιστα πήρε και προβάδισμα με 6 πόντους σε κάποια φάση, 33-27. Όμως η ποιότητα της Σαράτοφ την έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ. Εντάξει, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Όπως τα προανάφερες είναι όλα. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ενώ τα πρώτα λεπτά εκεί που έκανε τη διαφορά η Ρώσικη ομάδα ήταν τα επιθετικά rebound, έχει 4, τα 3 τα πήρε τα πρώτα 4-5 λεπτά. Μετά ο Κεραυνός έλεξε τα rebound, δεν έδωσε δικαίωμα να κάνουν δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι τα λάθη. Ο Κεραυνός έχει μόλις 4 λάθη. Και από τη στιγμή που ελέγχει τα rebound και τα λάθη θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να προσέξει ακόμη λίγο είναι το Frazier, είναι killer όπως το έχεις περιγράψει. Και άμα καταφέρει να εξουδετερώσει και αυτό τον παίχτη, ίσως να έχουμε και ευρωπαϊκή νίκη απέναντι σε τέτοιο αντίπαλο που είναι πολύ σημαντικό και για την κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ο Φραζίρ, ο οποίος έχει 17 πόντους με 5 στα 5 σουτ, 4 στα 4 τρίποντα και 3 στις 4 βολές. Πολύ καλός ο Φραζίρ, ο οποίος είναι εξαιρετικός σουτέρ από τα πλαϊνά κυρίως σημεία του τριπόντου, εκεί όπου τον είδαμε να σκοράρει πολλές φορές σήμερα. Είναι εξαιρετικός σουτέρ και να δούμε βέβαια αν θα συνεχιστεί αυτή η ευστοχία του, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένας παίκτης που έχει φτάσει ήδη στα 4-4 τρίποντα, πόσο άλλο να φτάσει ψηλά, Νικόλα. Εντάξει, σουτάρουν με 67% τρίποντο, είναι απίστευτο ποσοστό, όμως αρκετά ψηλό είναι και το ποσοστό του Κεραυνού, 57%. Εντάξει, γι' αυτό και το μεγάλο σκορ, βλέπουν οι παίκτες τα καλάθια οικεία για αυτούς. Αυτό που είναι θετικό είναι οι 5 στις 10 βολές που έχουν οι Ρώσοι. Τι άλλο να προσθέσουμε, ελπίζουμε ο Κεραυνός να παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο. Είναι πολλά τα 20 λεπτά ακόμα, όλα μπορούν να συμβούν ή να χάσει ή να κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος και στο πλάνο που είναι εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όπως πολύ σωστά είπες. Οι δύο ομάδες περνάνε στον αγωνιστικό χώρο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, για το τρίτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε τον Downs, βλέπουμε τον Frazier, βλέπουμε τον Clark, ο οποίος νομίζω έχει λείψει αρκετή ώρα από το παρκέ για την ρωσική ομάδα. Ο Κιλιμένκο και ο Ρόμπινσον είναι οι πέντε που θα ξεκινήσουν για τους Ρώσους. Ο Σάιμον Μιχαήλ, ο Μπάσεϊ, ο Πάρκς, ο Μπάρκερ και ο Αμπουκάρ είναι οι πέντε που επέλεξε να ξεκινήσουν το δεύτερο ημίχρονο ο κύριος Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Πρώτη επίθεση για τον Κεραυνό, με τον Μπάρκερ να πασάρει στον Αμπουκάρ, ο οποίος όμως θα πάρει φάουλ. Διαμαρτύρεται εδώ ο Κλιμένκο μπροστά μας. Ξανά το φάουλ. Επαναφέρει ο Πάρκερ από την baseline. Ο συνήθως δηλαδή αυτός πάει και κάνει την επαναφορά στην baseline. Είναι ελεύθερος ο Μιχαήλ, ο οποίος προσποιείται, παίρνει την εσωτερική, δύσκολα πράγματα εκεί. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Στροβόλου από το σώμα του Downs, σύμφωνα με τον διαιτητή. Πέρασε αυτή εκτός, είδαμε εδώ το replay, δεν προλαβαίνω να το δω ολοκληρωμένο. Ο Μιχαήλ επαναφέρει. Ο Πάρκς με τη λήξη του χρόνου αστοχή. Δεν υπάρχει το όμως, ακόμα και να το έβαζε το καλάθι. Η μπάλα το έμεινε στα χέρια. Παραμένει το 43-45. Με δύο άσοχες προσπάθειες του Κεραυνού που θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Φραζίερ, Κιμένκο, ο Downs πασάρει στο Κιλιμένκο που εκεί έχει πλεονέκτημα ύψους και φυσικά θα καρφώσει την μπάλα. 43-47 στο συν 4 η ρώσικη ομάδα.
Ο Μπάσης στο ένας εναντίον ενώ πολύ ωραία κίνηση και καλάθι σπάσιμο της Μέσης. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Μπάσης 45-47 σε κάτι που μας έχει συνηθίσει βέβαια και πέρσι με τον ΑΠΟΕΛ τον βλέπαμε πολύ συχνά να κάνει τέτοιες ενέργειες. Κλάρκ για τρεις ο Ντάουνς αμέσως αστοχή. Rebound από τον Πάρκς. Ο Πάρκερ θα κατεβάσει. Βλέπει την κίνηση του Μπάσης. Δεν θα τον επιλέξει να του δώσει πάσα. Ο Πάρκερ παίρνει την επίθεση πάνω του και σοφαρίζει 47-47. Έχει αρκετή ώρα να σκοράρει ο Αμπουκάρ. Έχει κολλήσει στους 43 πόντους. Όμως από εκείνη το σημείο και μετά ήταν ο Πάρκερ ο οποίος πήρε το βάρος των επιθέσεων πάνω του μαζί με τον Μπάσης. Εδώ αστοχή ο Φραζίερ. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ εδώ του Κλιμένκο, το οποίο είναι το τρίτο του. Πολύ καλή είδηση αυτή για τον Κεραυνό. Ξανά στο replay δεν φάνηκε. Εδώ ο Κλιμένκο ο οποίος χαμογελά με το σφύριγμα αυτό των διαιτητών. Πανύψηλο σε 2 και 14 Κλιμένκο. Ο Μπάρκερ βρίσκει διάδρομο του, φεύγει όμως η μπάλα από το χτύπημα που του έκανε ο Φραζίερ εκεί. Καλή αμυνά από τον Αμερικανό της ρωσικής ομάδας στον Αμερικανό της κυπριακής ομάδας. Αμπουκάρ έξω στον Μιχαήλ. Αμπουκάρ ξεκινάει ξανά μπάλα. Είναι με τον Κλιμένκο τώρα. Πετάει απέναντι. Κρατάει. Έχει πατήσει την πλάγια γραμμή ο Μπάρκερ εκεί. Ο οποίος λέει ότι σπρώχτηκε στο διαιτητή. Σκουπίζεται η μπάλα, παραμένει το 47 όλα. Ο Ντάουνς έτοιμος για την επαναφορά. Βλέπουμε και την άμυνα πάνω στα γκάρτ των παιχτών του Κεραυνού. Ο Ρόμπινσον εδώ κάνει μια ωραία τρίπλα και αποφεύγει τον Μιχαήλ. Σε πρώτη φάση θα χάσει την μπάλα εκεί ο Κλάρκ. Για τη Ρίο Φραζίερ, γρήγορα παίζουν οι Ρώσοι, εδώ υπάρχει φάουλ του Πάρκερ πάνω στον Ντάουνς. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Κεραυνό σε αυτό το δεκάλεπτο, πρώτο και για τον Πάρκερ. Ντάουνς ένας ποιοτικός παιχτής, φαίνεται λίγο έξω από τα νερά του και αυτό βολεύει την ομάδα του Κεραυνού, είναι και καλή άμυνα επάνω του. Πρέπει να το κρατήσουμε στα ριχά αυτό το παίχτη. Να μην προσθεθεί στην καλή παρουσία του Φραζιέρ. Κλιμένκο εδώ με τον Πάρκς θέλει να αποστάρει. Ο πανύψηλος έγινε τον Σάιμον Μιχάλη για μια βοήθεια. Τελικά έξω Φραζιέρ για τρεις με τη λήξη σχεδόν του χρόνου. Άστοχα αλλά επιθετικό rebound από ποιον, από τον Ρόμπινσον. Γίνονται και αυτά. Ίσως ένα και 74 να μαζεύει ένα επιθετικό rebound. Έγινε μια περιστροφή, έμεινε ελεύθερος, εντάξει. Εδώ θα κοπεί ο Φραζίερ, ο Πάρκερ φεύγει στον ευθυνδιασμό, έχει δει τον Αμπουκάρ, όμως ο Ρόμπινσον θα κλέψει. Ντάουνς, κακή πάσα του προς τον Φραζίερ, αυτός παίζουν εκεί πολύ εύκολα οι δύο ψηλοί της ρωσικής ομάδας, ο Κιλιμένκο με τον Κλάρκ, 47-49. Πρέπει να προσέξουν αυτά τα πράγματα. Μια βίαστη πάσα. Δέχτηκε ένα εύκολο καλάθι ο Κεραυνός. Δεν χρειάζεται, άμα δεν έχει καθαρό καλάθι, ας κάνουν μεγάλη επίθεση για να συνεχίσουν να ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα. Από Κάρ θέλει να γυρίσει με τον Κλάρκ. Τελικά ο Κλάρκ θα του κάνει φάουλ που καθώς έβαζε το πόδι του εκεί ο Αμερικανός. Τέταρτο, όχι δεύτερο φάουλ για τον Κλάρκ. Τρίτο για την Σαράτοφ. Δεν θα έχουμε πολλές ακόμα. Πάντως ο Αμπουκάρ δείχνει την κλάση του απέναντι στο Κλάρκ. Ένα πολύ ποιοτικό παίχτη, του βάζει πάρα πολύ δύσκολα. Κερδίζει και φάουλ, σκοράρει. Και δεν τον, εκτός από το ξεκίνημα του αγώνα, δεν έχει δεχτεί κάποια καλάθια από αυτό. Ο Πάρκερ θα επαναφέρει στον Πάρκς Μιχαήλ για τρεις από τη γωνία μέσα. 50-49 με το τρίποντο του Σάιμον Μιχαήλ. Ο οποίος εδώ όμως εδώ με γρήγορη επίθεση υπάρχει φάουλ. Παρά το κόψιμο του Πάρκς έχει προηγηθεί φάουλ από τον Μιχαήλ. Είπαμε λοιπόν ο Σάιμον Μιχαήλ έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Το βλέπετε εδώ. Ξεμακαρίζει και στη γωνία. Σούταρε για τρεις. Ευστόχησε.
Δεν ήταν καλή επιστροφή του Κεραυνού σε αυτή τη φάση. Μετά από καλάθι σε δύο δευτερόλεπτα βρέθηκα. Είναι η ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα. Για να μην υποτιμούμε και την εμφάνιση του Κεραυνού. Είναι εξαιρετικό. Θέλει πολύ συγκέντρωση. Είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι να αντιμετωπιστεί. Ενώ ήταν το χέρι του ακόμα η μπάλα πετούσε στον αέρα, αυτή ήταν σε διάταξη βέλους να επιτεθούν. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό αυτό που είδαμε από αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και είναι αυτό το οποίο προσκαλούσε και ο Κεραυνός τον κόσμο να έρθει να δει μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως και γίνεται. Και παράλληλα τον Κεραυνό να την κοντράρει αυτή την ποιοτική ομάδα. Είναι ακόμα καλύτερο αυτό για τον αρκετό κόσμο που έχει έρθει στο κλειστό του Στροβόλου για να παρακολουθήσει την σημερινή αναμέτρηση. Αλλά φυσικά και για εσάς, τους φίλους τηλεθεατές που βρίσκεστε στις οθόνες σας και παρακολουθείτε αυτόν τον αγώνα. Ο Χάμερ θα χάσει ακόμα μία βολή. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι η τρίτη συνεχόμενη που χάνει, 0 στις 3 συνολικά στο παιχνίδι και 5 στις 11 συνολικά για την ομάδα της Ρωσίας. Εδώ δεύτερη συνεχόμενη άστοχη, 50-49, 0 στις 4 για τον Χάμερ. Ντέιβις θα πασάρει χαμηλά στον Πάρκς, ο Μπάρκερ. Ο Ντέιβις ξανά στον Πάρκς. Αυτός ποστάρει τον Κλάρκ. Το σούτ όμως ήταν κοντό. Ο Χάμερ πήρε το rebound. Δεν μπορεί να βγει στον διασμό ο Ρόμπινσον, ο οποίος κλείνεται καλά από τον Πάρκερ που του κάνει ένα κακό φάουλ εδώ. Τρίτο μαδικό για τον Κεραυνό. Δεν κοστίζει βέβαια. Και δεύτερο για τον Πάρκερ. Χρειάζεται και ο Πάρκς να μπει στο επιθετική εξίσωση. Δεν έχει σκοράρει ούτε ένα καλάθι. Το χρειάζεται. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό στα αμυντικά του καθήκοντα και στην επίθεση κυκλοφορά την μπάλα πάρα πολύ σωστά. Όμως αν ανεβεί η αυτοπεποίθηση του και δώσει και κάποια καλάθια, θα είναι ένα σι και αυτό και για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Χάμερ σουτάρει για δύο airball από τον Αμερικανό. Δεύτερη προσπάθεια όμως από τον Φραζίερ που θα σκοράρει και θα κάνει το 50-51. Φραζίερ που φτάνει τους 19. Ντέιβις χαμηλά στον Πάρκς, θα χρεωθεί φάουλ ο Ντάουνς και πρέπει να είναι το τέταρτο του. Όντως τέταρτο φάουλ για τον Ντάουνς. Καλά είναι αυτά για την ομάδα του Κεραυνού. Ο Ντάουνς που θα παραμείνει στο παρκέ. Νομίζω τώρα του λέει ο βοηθός εκεί του κ. Ματσόν ότι έχει τέσσερα φάουλ και αμέσως σηκώνει τον Κλουτσνίκοφ. Να τον αλλάξει. Πολύ θετική εξέλιξη για τον Κεραυνό αυτή. Και ο εκνευρισμός, κοιτάξτε, μπορεί να το κάνει, αλλά είναι ειρωνικό το. Ειρωνικό το χειροκρότημα προς τους διαιτητές. Θα μπορούσε να χρεωθεί και μια τεχνική ποινή εδώ. Το ρισκάρει και βλέπουμε τον διαιτητή να πηγαίνει να τα λέει εκεί με τον. Συνεχίσει να χειροκροτεί ο Ντάουνς. Κάνοντας ότι χειροκροτεί τους παίκτες αυτή τη φορά για να αποφύγει την τεχνική ποινή. Ο Μπάρκερ. Αμπουκάρ για τρεις. Αστοχή. Rebound από τον Πάρκς, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα βάλει το καλάθι. 50-53, αυτό που έλεγες νωρίτερα, Νικόλα. Χρειάζεται το Πάρκς στο επιθετικό κομμάτι ο Κεραυνός. Πρέπει να έχει πουλουλαρισμό. 52-51, διορθώνω. Που έβαλα τους πόντους στη ρωσική ομάδα αντί για την Κυπριακή. Που θα κάνει τώρα εδώ 53-52-53. Με την προηγούμενη φάση που είδαμε. Εδώ πάσει στον Πάρκς. Πάσει στον Αμπουκάρ. Κάνει τη διείζηση. Jump shoot εύστοχο. 54-53. Με τον Αμπουκάρ να αρχίζει να βρίσκει ξανά το καλό του εαυτό που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο κυρίως. Ρόμπινσον, Σον Κλάρκ, Φραζίερ, κλείνεται. Ρόμπινσον για τρεις, άστοχος. Το rebound από τον Πάρκς που θα δώσει στον Μπάρκερ. Σηκώνεται ο Μπουκάρ για ακόμα ένα καλάθι. 56-53. Τρομερός ο Μπουκάρ. Φτάνει τους 17 πόντους. Με αυτό το καλάθι
4 λεπτά ακριβώς για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το Χάμερτον αφήνει και ο Πάρκς. Πέφτει την κατάλληλη στιγμή πάντα να του κάνει φάουλ. Εντάξει, έμεινε πίσω στη ρακέτα. Προφανώς επειδή βρίσκεται σε κακή βραδιά δεν μπορεί να βάλει ούτε πολύ. Όμως όταν πάρει φόρα και είσαι εκεί σαν άγαλμα, είναι δύσκολο να τον κόψει. Διότι αυτός έρχεται με φόρα ενώ είσαι στατικός. Και είδαμε την απογοήτευση του Πάρκς σε αυτό το φάουλ που έκανε. Θα πάει και στον πάγκο. Το βλέπουμε εδώ. Ο Κίνγκ έχει περάσει στην θέση του. Και ο Χάμερ θα πάει εκ νέου στη γραμμή των βολών που θυμίζουμε έχει 0 στις 4 μέχρι στιγμής στον σημερινό παιχνίδι. Ο Λέμον να συγκεντρώνεται καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Αλλά να συνεχίζει να στοχεί 0 στις 5 για τον παίκτη της Αυτοντόρ Σάρατοφ. Θα βάλει την έκτη από όσες εκτελέσεις σήμερα, 56-54. Ο Κλάρκ θα πάει στον πάγκο. Έχει περάσει στην θέση του ο Σελεκέτο. Το βλέπουμε, έκλεψε ο Ρόμπινσον. Λάθος, κακή επιστροφή για τον Κεραυνό. Και 56 όλα, πολύ γρήγορα οι Ρώσοι φέραν ξανά το παιχνίδι στα ίσα. 3-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντέιβις θα περάσει χαμηλά. Ο Κίνγκ ποστάρει, σουτάρει το μπροστά στο Χάμερ, αλλά δεν ήταν καλό το σουτ του. Φραζίερ θα δώσει τον Ρόμπινσον, ο οποίος τρέχει. Κλείνει καλά ο Πάσεγ όμως εδώ. Φραζίερ κοιτάει το σύστημα που φωνάζει ο προπονητής του. Ρόμπινσον και Φραζίερ θα πάρει αυτό στην φάση. Όπως φαίνεται, όχι, περνάει την μπάλα χαμηλά. Ο Χάμερ 3 δευτερόλεπτα. Όχι, φάουλ. Φάουλ τελικά. Ο Μιχαήλ φωνάζει για 3 δευτερόλεπτα, αλλά τον έχουν χρεώσει φάουλ διαιτητές. Δεν χρειάζεται να αποσυντονιστούν τώρα από αυτό. Πριν είδαμε μία λάθος πάσα από την τελική γραμμή. Βεβαιασμένο σουτ στην επίθεση. Χρειάζεται ηρεμία. Μια χαρά αγωνίζεται η ομάδα του Κεραυνού να μείνουν συγκεντρωμένοι, διότι μόλις ένα εκατοστό χαλαρώσουν είναι η ομάδα που χτυπάει στο ψαχνό, η ρωσική ομάδα. Πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι. Αυτή τη στιγμή εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Ο Κεραυνός τους έβαλε δύσκολα, ελέγχει το παιχνίδι, το έχει φέρει στα μέτρα του. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να μείνει συγκεντρωμένος, γιατί έτσι απλά μπορεί σε 2 λεπτά να ξεφύγει. Είναι πολύ δύσκολο, έχουν κουραστεί οι παίκτες, όμως πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι. Ο Χάμερ μετά τις 5 συνεχόμενες άστοχες βολές που είχε, θα βάλει 2 συνεχόμενες, 56-57. Και ακόμα μία βολή, ενώ ετοιμάζεται και ο αρχηγός της Σάρατοφ, ο Ζάμπελίν. Λογικά θα περάσει μετά την βολή του Χάμερ, η οποία είναι άστοχη όμως, άρα δεν θα έχουμε αλλαγή. Από Κάρ μάζει στο ριμπάο, τον Πάσεϊ κατεβάζει. Ντέιβις στη γωνία, ψάχνει να βρει τον Αμπουκάρ, αυτός έχει κλειστεί καλά. Μιχαήλ με τον Ρόμινσον, έχει καλή άμυνα εδώ η Σάρατοφ. Ντέιβις ξανά, του φεύγει πάλι από τα χέρια. Χάμερ μάζεψε, Ρόμπινσον, εκρητικός παίκτης ο Ρόμπινσον εδώ, θα του κάνει φάουλ ο Ντέιβις, έχει βολές όπως και να έχει, έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ ο Κεραυνός και είναι μάλιστα το 4ο φάουλ αυτό. Αχρίαστο φάουλ, παιδικό φάουλ θα έλεγα, δεν χρειάζεται τώρα, είναι αυτό που έχω αναφέρει, η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση είναι η λέξη κλειδί αυτή τη στιγμή, διότι οι λεπτομέρειες τώρα κάνουν τη διαφορά. Είναι σε πρώιμο στάδιο η ομάδα του Κεραυνού, σε περίοδο προετοιμασίας, και τώρα που είναι τα πόδια κουρασμένα πρέπει να χρησιμοποιήσουν περισσότερο το μυαλό και να πάνε στη σκέψη παρά στο τι θέλει το κορμί να γίνει. Ο Ντέιβις πήγε στον πάγκο, στη θέση του πέρασε ο Θεοχαρίδης. Ο αρχηγός του Κεραυνού, ενώ ο Ρόμπινσον αστόχησε στην πρώτη βολή. Θα αστοχίσει και στη δεύτερη, αλλά θα πάρει επιθετικό rebound η Σάρατοφ. Ο Ρόμπινσον εκ νέου τώρα για 2 αστοχή
Πάλι προσπαθεί να πάρει επιθετικό rebound. Δεν θα τα καταφέρει. Θα πάρουν όμως την κατοχή της μπάλας οι Ρώσοι. Εκεί με τον Σελεκέτο. Δεν τύχει Ρώσο κεραυνός, Αντώνη, που έχει τραγικά ποσοστά στις ελεύθερες βολές η ρωσική ομάδα. Όμως βλέπουμε και τώρα και τα επιθετικά rebound άρχισαν σιγά σιγά να τα παίρνουν. Πρέπει πλέον να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι για να μην χαλάσει το ρου του αγώνα. Εδώ ήταν ξερμακάριστος ο Ζάμπελιν, κάρφωσε την μπάλα 56-59. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το τρίτο δεκάλεπτο θα είναι το κακό του κεραυνού και να το δούμε καλύτερο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε ζώνη εδώ, ξαφνικά ζώνη. Ο Κίνγκ θα βγάλει έξω. Ο Πάρκερ βρίσκει το διάδρομο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, η οποία όμως δεν καταλήγει εκεί. Μιχαήλ πήρε το επιθετικό rebound. Μπάσε σε νέα προσπάθεια, 10 δευτερόλεπτα για τον κεραυνό. Η πάσα δεν είναι καλή. Κλέψανε οι Ρώσοι. Η ρωσική ομάδα, πιο σωστά. Ρόμπινσον. 1:35 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για τρεις από τον αρχηγό. Άστοχο rebound επιθετικό από τον Ρόμπινσον, ο οποίος θα στοχίσει. Ευτυχώς δύο συνεχόμενες άστοχες ενέργειες για τη ρωσική ομάδα. Ο Μπάσε στο 1-1 μπροστά στο πολύ ψηλό του Ζάμπελιν. Έρχεται ο Πάρξ. Ο Κίνγκ. Διορθώνω και με follow κάρφωμα θα μειώσει σε 58-59. Διακόπτεται το παιχνίδι για να σκουπιστεί το παρκέ. 58-59 λοιπόν, με τον Άντωνι Κίνγκ να κάνει αυτό το follow κάρφωμα στην άστοχη ενέργεια του Μπάσεϊ. Πολύ σημαντικό καλάθι, το χρειαζόταν ο κεραυνός μετά από 2-3 λάθη. Ελπίζουμε να φέρει την ημερομία. Έρχεται και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου τώρα και μας μένει το τελικό να πάμε στην τελική ευθεία. Ο Ρόμπινσον θα περάσει στον Φραζίερ, ο οποίος ζητά να μείνει μόνος του, να πάρει στο 1-2 λεπτών, καθώς είναι με τον Θεοχαρίδη εκεί. Ρόμπινσον για τρεις, θα ευστοχίσει. Ενώ υπάρχει και σφύριγμα για φάουλ πάνω στον Ζάμπελιν. Αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο. Όντως. Και δύο βολές για τον Ζάμπελιν μετά το εύστοχο τρίποντο του Ρόμπινσον. 58-62 στο συν 4 η Ρώση και τώρα έχουμε δύο βολές για τον αρχηγό της ρωσικής ομάδας, τον Άρτεμ Ζάμπελιν, ο οποίος έχει ακούσει τα καλύτερα από τον προπονητή του, τον Αντρέα Ματσόν, τον θεωρεί φυσικό αρχηγό αυτής της ομάδας. Και νομίζω το είδαμε κιόλας, Νικόλα, στην αρχή του παιχνιδιού, όταν έμπαινε η πεντάδα μέσα, παρά το γεγονός ότι αυτός δεν ήταν στο αρχικό σχήμα, αγκάλιαζε έναν τους συμπαίκτες που μπαίναν στο παρκέ. Ακριβώς, αλλά σε χρόνο συμμετοχής δεν είδαμε να τον πιστεύει και τόσο πολύ. 2 λεπτά το πρώτο ημίχρονο, τώρα άλλα 1-2 λεπτά τα τελευταία. Απίστευτο. Κάτι όμως σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς ο προπονητής του. Ίσως το προφυλάσσει για το τέλος περισσότερο, έδωσε περισσότερο χρόνο στον Κλιμένκο στη θέση του center. Υπάρχει time out, 58-64 το σκορ, στο πλην 6 πλέον ο κεραυνός μετά από αυτό το τρίποντο και το φάουλ 2 βολών που κέρδισε ο Ζάμπελιν. Ήταν ό,τι χειρότερο για την τελευταία επίθεση που έκανε η ομάδα του, η ρωσική ομάδα. Εντάξει, είναι τα μικρά λαθάκια που προέρχονται από την κούραση αυτή τη στιγμή. Έδωσαν πολλές δυνάμεις, δίνουν πολλές δυνάμεις, δείχνουν ότι το θέλουν, προσπαθούν να είναι συγκεντρωμένοι. Όμως η κούραση βγαίνει, δηλαδή είναι σε στάδιο προετοιμασίας, μπορεί να το επαναλαμβάνω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αντιλαμβάνεστε, έχουν πιο βαρετά πόδια αυτή τη στιγμή και όσο περνάει ο χρόνος αυτό φαίνεται περισσότερο. Πρέπει να μείνουν ξανά, λέω, συγκεντρωμένοι, διότι είδαμε σε ένα λεπτό είναι αρκετό για αυτούς να ανοίξουν διαφορές 6-8 και 10 πόντων. Και ενώ βλέπουμε ένα παιχνίδι φαινομενικά παλασταρισμένο, ξαφνικά να δούμε και μεγάλες διαφορές. Σίγουρα αυτό πρέπει να προσέξει ο κεραυνός, τα ξεπετάγματα που κάνει η ρωσική ομάδα. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι έχει πάει εξαιρετικά. Βέβαια, η κούραση, όπως πολύ σωστά είπες, Νικόλα, ίσως να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην συνέχεια του αγώνα. Ελπίζουμε πως όχι, ευχόμαστε μάλλον πως όχι. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια του αγώνα. Έχουμε πίσω τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Θα δούμε τι απάντηση θα έχει ο κεραυνός σε αυτό το 5-0 που έκανε νωρίτερα.
Εδώ επιθετικό rebound από τον King, από την άσχημη προσπάθεια του Μιχαήλ που ζήτησε και φάουλ. Μπάρκερ θα κάνει το drive, θα πάρει φάουλ από τον Τζίμπιροφ. Το φάουλ είναι πέμπτο ομαδικό για την ρωσική ομάδα. Θα έχει βολές ο Μπάρκερ. Κένι Μπάρκερ είναι στους 10 πόντους. Αυτός μαζί με τον Μπάσεϊ και τον Αμπουκάρ έχουν σηκώσει το βάρος των επιθέσεων του κεραυνού. 17 ο Αμπουκάρ, 10 ο Μπάρκερ, 11 ο Μπάσεϊ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Κίνγκ με 8, υπάρχει και ο Μιχαήλ με 7. Γενικά η παρουσία των περισσότερων παιδιών είναι πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα όσοι αγωνίστηκαν κάτι έχουν προσφέρει. Ναι, ακριβώς. Ο Μπάρκερ που θα βάλει την πρώτη βολή, θα βάλει και τη δεύτερη, 60-64, διαφορά πέφτει στους 4, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Θα βγάλει μια καλή άμυνα ο κεραυνός εδώ και να έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Για να δούμε, Ζίπυρο. Μέχρι στιγμής η άμυνα τα πάει καλά, κλείνει τους διαδρόμους. Ο Κλουτσνίκοφ, καλό το κόψιμο από τον Μπάρκερ. Έχει 3 δευτερόλεπτα η ρωσική ομάδα στη διάθεσή της για να κάνει επίθεση και θα απομείνει και περίπου 6 για την κυπριακή ομάδα. Υπάρχει νέο time out αυτή τη φορά για την ρωσική ομάδα που προηγείται με 4 πόντους. Έχουμε λοιπόν, έχει παίξει αρκετά καλά την άμυνα μέχρι στιγμής ο κεραυνός σε αυτή την επίθεση της Αυτοτορ Σαράτοφ. Αν θα συνεχιστεί αυτό στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα, θα έχει την ευκαιρία να κλείσει τη διαφορά των 4 πόντων και να μπει σε ένα 4ο δεκάλεπτο με προϋποθέσεις. Τόσο σημαντικό είναι που ο προπονητής της Αυτοτορ έχει πάρει time out για να θέλει ένα καλάθι ψυχολογίας, ένα καλάθι που θα ανοίξει λίγο τη διαφορά για να κλείσει το δεκάλεπτο με συναισθήματα καλά για την ομάδα του. Τώρα πλέον το κάθε τι μετράει και είμαστε στη τελική ευθεία και το κάθε τι θα παίξει το ρόλο του στην έκβαση του αγώνα. Οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες να περάσουν στο παρκέ για τη συνέχεια του αγώνα. 60-64 ο κεραυνός υπολείπεται 4 πόντων της ρωσικής Αυτοτορ Σαράτοφ. Ο Ζίμπιροφ θα πάει να επαναφέρει. Ντράμιρ Ζίμπιροφ. Τώρα παίρνουν τη θέση τους και στην άμυνα οι παίκτες του κεραυνού. Βλέπουμε ξεμακάρι στο εκεί τον Μόρις, αλλά πάει αμέσως ο Μπασεϊνά, τον Μακάρι. Γίνεται η επαναφορά, το σούτ ελεύθερο, αλλά δεν θα ευστοχίσει ο Κλουτσνίκοφ. Τελευταία δευτερόλεπτα, 2-1. Άργησε εδώ ο Μπάσε, πρόλαβε ο Σούδαρε και ευστόχησε σε τρίποντο. Κάνοντας το 63-64, απίστευτη εξέλιξη σε αυτή τη βάση, ενώ είδαμε τον Ματσόν να διαμαρτύρεται στον παίκτη του που άφησε ξεμαρκάριστο εκεί τον Μπάσεϊ και ο οποίος ευστόχησε σε αυτό το απίστευτο σουτ ψυχολογίας. 63-64. Πάρα πολύ σημαντικό, εκεί που είχαν ένα ανοιχτό σουτ το χάσανε. Και αντίστα σε 7 πόντους η διαφορά είναι πλέον στον πόντο. Είναι πόσο λεπτές οι γραμμές και οι ισορροπίες είναι σε ένα αγώνα καλαθόσφαιρας. Αυτή είναι η ομορφιά της καλαθόσφαιρας και γι' αυτό μας συναρπάσει. Έχουμε λοιπόν τον κεραυνό να είναι πλέον στον πόντο, να μπαίνει με καλές προϋποθέσεις στο 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο. Φυσικά σε αυτές τις αναμετρήσεις παίζει ρόλο και η διαφορά πόντων για να προκριθεί κάποια ομάδα. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το τελευταίο που σκέφτεται ο προπονητής του κεραυνού αυτή τη στιγμή. Κοιτάει πρώτα απ' όλα την νίκη και από εκεί και πέρα ό,τι βρέξει σε κάθε βάση, θα έλεγα, μετά στη Ρωσία, θα δει πως θα πάει και εκεί το μάτς. Σε καμία περίπτωση ο κεραυνός δεν έχει φοβηθεί μέχρι στιγμή τον αντίπαλο του. Προσπαθεί να κάνει το δικό του παιχνίδι και αυτό είναι χαρακτηριστικό μεγάλης ομάδας. Όπως ανέφερες πολύ σωστά, σήμερα είναι παιχνίδι και θέλει την νίκη έστω και με ένα πόντο. Μετά θα είναι ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο θα χρειάζεται ένα άλλο πλέον αποτέλεσμα. Άρα ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό, να πάρει την νίκη απόψε
και βλέπουμε, διότι σιγά σιγά χτίζεται το σπίτι. Δεν μπορεί να βάλει τα κεραμίδια άμα δεν χτιστεί η βάση και το γύρω-γύρω. Και αυτό φαίνεται ότι κάνει μέχρι στιγμής καλά ο κεραμνός. Το κάνει εξαιρετικά, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ καλός σήμερα. Φυσικά έχει τα κενά διαστήματα που, όπως πολύ σωστά προανέφερες, αυτά είναι κυρίως λόγω του γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, θα λέγαμε. Μόλις δύο φιλικά έδωσε στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην τουρκική Gaziantep, από την οποία έχασε, και απέναντι στα Τρίκαλα, τα οποία κέρδισε τα Τρίκαλα. Ομάδα Α1 κατηγορίας στην Ελλάδα, η Basket League, όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια. Ο Κεραμνός, πιστεύω, και η ΑΕΚ, ίσως και τα ΠΟΕΛ, δεν τους έχω δει ακόμα, είναι ομάδες που μπορούν να παίξουν πολύ αξιοπρεπώς στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι και τετράδια. Ο Κεραμνός αυτός και έχει να ζηλέψει από μια μέτρια ελληνική ομάδα. Είναι πάνω από τις μέτριες ελληνικές ομάδες στο επίπεδο αυτό που βλέπουμε. Το τέταρτο δεκάλεπτο που έχει ξεκινήσει με την ρωσική ομάδα να είναι μπροστά με τον Μπόρις. Ξεπακάριστος εδώ θα στοχίσει ο Ζαμπέλιν και η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια των παιχτών της ρωσικής ομάδας. Καλή άμυνα έβγαλε ο Κεραυνός με παρένθεση, κακιά παρένθεση, το ελεύθερο σουτ που βρήκε ο Ζαμπέλιν, ο οποίος ο πρώτο ημίχρονο είχε ευστοχίσει σε ένα μακρινό σουτ από την ίδια θέση, αλλά από το πλευρά το καλάθι. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε, ευτυχώς για την ομάδα μας. Μπάρκερ θα βρει τον Κίνγκ, συγγωνία νεοφύτου για δύο, αλλά άστοχο το σουτ. Rebound από τον Μόρις, ο Ρόμπινσον θέλει να τρέξει. Έχει καλό transition σε αυτή τη φάση η ομάδα του Κεραυνού, έχουν επιστρέψει οι παίκτες. Ρόμπινσον περνάει πολύ ωραία εδώ στον Ζάμπελιν, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά και θα κάνει το 63-66. Ο Ζάμπελιν δύσκολα αντιμετωπίζεται εκεί και αν θα γίνει αλλαγή στα μαρκαρίσματα, βρει τον διάδρομο. Είναι δύσκολο να μαρκαριστεί από οποιοδήποτε παίχτη. Μπάσεϊ, αστοχή. Εδώ θα μαζέψουν το λοιπόν οι παίχτες της ρωσικής ομάδας. Ο Ρόμπινσον που θέλει να τρέξει, θα αλλάξει με τον Ζάμπελιν. Ρόμπινσον, κακή πάσα στο κόστος Ζάμπελιν, ο οποίος θα κρατήσει όμως την κατοχή. Σελεγκέντο, όχι, ο Κλιουστνίκοφ, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα κάνει το 63-69 σε αυτό το τρίποντο, το ελεύθερο σούτ που βρήκε ο Κλιουστνίκοφ. Στο συν 6, η Ρώση ξανά, με ένα μικρό ξέσπασμα που κάνανε εκ νέου. Μπάσε Κίνγκ από τη γωνία προσποιείται, θα βρει στη σκούρα εκεί, θα βγάλει την μπάλα έξω για τρεις με τη λήξη άστοχα από τον Αμπουκάρ. Δεν μπορεί να βάζει στο εξωτερικό ριμπάντο ο Κεραυνός. Ο Ρόμπινσον στον Κλουτσνίκοφ θέλει να πάρει το διάδρομο, θα πάρει τελικά το φάουλ από τον νεοφύτου. Βλέπουμε τώρα να κυριαρχούν οι παίχτες της Σαράτοφ στο παιχνίδι. Είναι πιο έτοιμη, φαίνεται αυτό, είναι καθαρό. Όμως εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να σφίξουν τα δόντια τα παιδιά, να μείνουν συγκεντρωμένοι, να παλέψουν για την νίκη μέχρι το τέλος. Επέστρεψε ο Ντέιβις για τον Κεραυνό. Ο Ντέιβις που έχει 4 φάουλ, θα τον επιστευτεί σε αυτό το σημείο ο Χριστόφορος Τιβαδιώτης. Κλάρκ έτοιμος να επαναφέρει. Εδώ φωνές για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια έχουμε εσκεμμένο φάουλ, αντιαθλητικό φάουλ από τον Κλιουτσνίκοφ. Καλή εξέλιξη εδώ, εξέλιξη ίσως και ψυχολογίας. Φυσικά πρέπει να βάλει τις βολές ο Μπάσεϊ, και γιατί όχι να πετύχουμε και ένα καλάθι στην φάση που θα έχουμε μετά. Μπάσεϊ, ο οποίος έχει 3-4 ελεύθερες βολές στο σημερινό παιχνίδι. Ζητά να σκουπιστεί η μπάλα. Ίσως και για να ξεκουραστεί λίγο. Πολύ έξυπνο αυτό. Είναι μικρά κόλπα που κάνουν τη διαφορά. Και ο διαιτητής βοήθησε λίγο σε αυτή την εξέλιξη, καθώς αντί να πάει στον πάγκο της ρωσικής ομάδας που είναι δίπλα, πήγε στον πάγκο του Κεραυνού στην απέναντι πλευρά. Στο γήπεδο. Για να δούμε λοιπόν. Ευστοχίστηκε ο Τιβολίο Μπάσεϊ.
ο οποίος θα κάνει το 64-69, ο ίδιος φτάνει τους 16 πόντους. Θα χάσει όμως την δεύτερη κατοχή εκ νέου για την Κυπριακή ομάδα, με τον Davis να είναι έτοιμος να επαναφέρει από το κέντρο του γηπέδου. Ο Νεοφύτου είναι δίπλα του για την υποδοχή, όπως και θα γίνει. Νεοφύτου πιέζεται από τον Ρόμπινσον. Ντέιβισον Αμπουκάρ που ποστάρει τον Κλάρκ, το έχει κάνει αρκετές φορές σήμερα και θα ευστοχίσει αφού γυρίζει σε αυτό το σουτ. Έτσι ο κεραυνός παίρνει 3 πόντους από αυτή την φάση και μειώνει σε 66-69. Ο Ντέιβις κλέβει, εδώ ίσως υπήρξε φάουλ από τον Κλάρκ. Δεν δώσαν κάτι τέτοιοι διδυτές. Κατοχή παραμένει όμως στην ομάδα του κεραυνού. Λουτσνίκοφ στον πάγκο και ο Ζαμπελίν στον πάγκο. Θα μιλώνει εδώ το σχήμα του ο κ. Ματσόν, σε Λεκέτο και Ντάουνς για τους Ρώσους. Πάσεϊ έχει μπροστά του τον Μόρις. Νεοφύτου βρίσκει τον Ντέιβις που σουτάρει αμέσως. Δεν θα ευστοχίσει, επιθετικό rebound όμως. Πάσεϊ δίνει στον Πάρξ, αυτός θα βγάλει έξω. Ξανά ο Πάρξ με τον Ντάουνς. Εδώ ακόμα μια υποψία φάουλ που δεν σφυρίχθηκε, πάνω στον Πάρκς. Σουτιά 3 από τον Μόρις, άστοχο ευτυχώς. Rebound από τον Ντέιβις και ο Νεοφύτου κατεβάζει 6-50 για το τέλος του παιχνιδιού. Η πάσα δεν είναι καλή. Παραμένει το 66-69. Βλέπουμε εδώ ξανά, τελικά ίσως και να μην υπήρχε φάουλ. Στο replay που είδαμε, πάνω στον Πάρκς υπήρχε επαφή με το σώμα. Το χέρι δεν έκανε. Προσπάθησε να πάρει το πέμπτο φάουλ του Ντάουνς. Αυτό είχε γίνει. Ενώ έπρεπε να πάει δυνατά στο καλάθι, να πάρει τους δύο πόντους εύκολα. Έχει μεγάλη ψωμετρική διαφορά και φοβόταν και ο άλλος να παίξει την άμυνα του, αφού είναι φορτωμένος με 4 φάουλ. Ναι, ο Φίτου θα επαναφέρει μπαλά έξω στον Ντέιβις που θα αλλάξουν δύο παίκτες μεταξύ τους. Ναι, ο Φίτου ψάχνει, βρίσκει τον Ντέιβις ξανά χαμηλά στον Πάρκ που τον μαρκάρει και ο Ντέιβις. Νέα προσπάθεια να πάρουν το πέμπτο φάουλ του Ντέιβις. Βέβαια έτσι ροκανίζουν τον χρόνο τους οι παίκτες του κεραυνού και δεν βγάζουν σωστές επιθέσεις. Ο Κλάρκ μάζεψε το rebound. Εδώ υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ για τον κεραυνό, ή κατά του κεραυνού μάλλον, από τον Πάρκς. Ο Πάρκς νομίζω φάνηκε λίγο εκνευρισμένος στην φάση αυτή. Δεν κατόρθωσε σε δύο περιπτώσεις να πάρει το πέμπτο φάουλ του Ντέιβις, του Ντάουνς. Και στη συνέχεια έκανε αντιαθλητικό. Ο Κλάρκς ευστοχίσει στην πρώτη βολή. 66-70. Κοίταξε και λίγο απειλητικά τα παιδιά με το ταμπούρνο εκεί που μπορούσαν να του σπάσουν την ψυχολογία. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή και θα τους ξανακοιτάξει τα παιχνίδια των παιχτών με τον κόσμο. 66-71. Ο Νεοφύτου που θα πάει στον πάγκο. Σαν Μιχαήλ επιστρέφει. Φραζίρ έτοιμος να επαναφέρει. 66-71. Το συν 5. Οι Ρώσοι. Ο Ρόμπινσον. Για τρεις και φτωχή εδώ ο Σελεκέτο. Θα κάνει το 66-74 στο συν 8 η ρωσική ομάδα και αμέσως time out από τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Θα παίξει ξανά τρίποντο ψυχολογίας εδώ για την Σαράντοφ, η οποία ξεφεύγει με 8 πόντους στο παιχνίδι, εκεί που ο κεραυνός έδειχνε ότι θα μείνει κοντά στη διαφορά. Τα έχουμε πει πάνω πολλές φορές απόψε. Είναι ποιοτική ομάδα. Σε ένα-δύο λεπτά μπορεί να κάνει διαφορές, να καλύψει. Σημαντικό είναι ο κεραυνός τώρα που να μείνει κοντά στο σκορ. Αν μπορέσει να το ροκανίσει κιόλας και να διεκδικήσει την νίκη, ίσως αν τα καταφέρει. Να μην αφαιθεί και να μεγαλώσει κι άλλο η διαφορά. Δηλαδή να χάσει με μεγάλο σκορ χωρίς να είναι η πραγματική εικόνα πραγματική του αγώνα. Βλέπουμε και το πινακάκι του κυρίου Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Είδαμε για λίγο. Δεν προλαβαίνω να δούμε τι ακριβώς σχεδίαζε εκεί ο προπονητής του κεραυνού. Να είπε ξανά στην οθόνη σας. Βλέπουμε κάποιο σύστημα για να βγει κάποιο ελεύθερο σούτ. Βλέπω εδώ
για τον Ντέιβις το είχε κάνει προηγουμένως ένα flare pick για τον Αμπουκάρ. Θέλει να βγάλει κάποιον εκεί στις 45 μοίρες για σουτ. Το είχαν κάνει προηγουμένως. Ελπίζουμε να δώσει καλά. 6 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Η ρωσική ομάδα, η Αυτοδρο Σαράτοφ, είναι μπροστά με 8 πόντους, 66-74. Κάτι στο ξέσπασμα που έκανε στο τελευταίο λεπτό. Και τις δύο λανθασμένες επιλογές στην επίδεση αλλά και στην άμυνα από τον Parks. Του γύρισε σε ζώνη μετά από το time-out ο αντίπαλος προπονητής. Ενώ εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Αμπουκάρ. Ενώ σχεδιάζει σύστημα απέναντι σε Μάτουμαν ο κόουτς Λιβαδιώτης, ο αντίπαλος κόουτς το γύρισε σε ζώνη και είδατε πως έξω από τα νερά τους οι παίκτες απλά έδωσαν την μπάλα. Φραζίρ πιέζεται από τον Μπάσεϊ, Σελεκέτο, Τακάση προς στιγμήν από τον Μάρξ. Σελεκέτο ξανά, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει ο Μάρξ τον Σελεκέτο, έχουμε πρόβλημα εκεί. Εδώ θα κλέψει ο Ντέιβις, πετάει όμως την μπάλα για να την κρατήσει εντός παιδιάς και θα βάλει ένα εύκολο καλάθι ο Ντάουντς που κάνει το 66-76. Εδώ έχει το momentum η ρωσική ομάδα. Ο Κεραυνός πρέπει να βρει απάντηση, ο Ντέιβις θα κάνει λάθος, βλέπετε πώς πανηγυρίζει στον πάγκο της ρωσικής ομάδας ο Ματσόν. Να έχουμε αλλαγές με τον Κινγκ και τον Μπάρκερ να επιστρέφουν στο παρκέ στη θέση του Μπάσε και του Μπάρκερ. Του Πάρκς, διορθώνω. Ο Ρόμπινσον, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Και ο Κεραυνός σε ζώνη. Κλάρκ, για να δούμε τι θα βγάλει ζώνη του Κεραυνού. Σελεκέτο στη γωνία. Ο Κλάρκ για 3 αστοχή, rebound από τον Μπάρκερ. Βλέπει τον Αμπουκάρ, θα του πασάρει τώρα την μπάλα. Θα δούμε αν ο Αμπουκάρ θα πάρει το 5ο φάουλ χωρίς αποτέλεσμα. Το σούτ του διαμαρτύρθηκε για φάουλ εκεί ο Αμερικανός του Κεραυνού. Στο απλωμένο χέρι του Ντάουντς. Ρόμπινσον ζητάει σκρίνα από τον Σελεκέτο. Για 3 ο Φραζίερ από εκεί που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος χωρίς αποτέλεσμα ευτυχώς. Μπάρκερ. Παίρνει σκρίνα από το Κινγκ, σουτάρει, αστοχά. Προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, χωρίς επιτυχία όμως. Κατοχή για την ρωσική ομάδα. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο χρόνος που μειώνεται για τον Κεραυνό. Ενώ εδώ έχουμε αλλαγή του Μπάσεϊ με τον Αμπουκάρ. Χαμηλώνει το σχήμα το εδώ ο κύριος Λιβαδιώτης. Θα παίξει μόνο με τον Κινγκ ως ψηλό. Και με 4 περιφερειακούς για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το σχήμα στον Κεραυνό. Ο Ντέιβις έχει πάρει ρόλο power forward σε αυτό το σχήμα του κ. Λιβαδιώτη. Είναι πολύ άστοχο το σουτ από τον Ντάουντς. Για τέτοιο επίπεδο θα έλεγα ότι μετά σχεδόν τραγικό το σουτ. Συμβαίνει αυτό, απλά είναι πολύ έξω από τα νερά του γενικότερα σήμερα. Δεν είχε καλή απόδοση στο παιχνίδι. Μιχαήλ, βγαίνει ο Μπάσα από τα σκριν. Ποστάρει ο Κινγκ. Θα βγει τελικά έξω, Μιχαήλ. Παίρνει ένα σκριν από τον Ντέιβις, ο χρόνος τελειώνει, 4 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. Μιχαήλ με τα δυνατά του πόδια θα φτάσει μέχρι το καλάθι και θα μειώσει 68-76. Εκπληκτική κίνηση. Ήταν εκπληκτική, υψηλού επίπεδου και μπράβο, μπράβο στο σάιτ. Κλάρκ, Ντάουντς, Ρόμπινσον, ξανά ο Κλάρκ, στη ζώνη γυρίζουν την μπάλα, σε Λεκέτο για 3, είναι πολύ επικίνδυνος από την γραμμή του τρυπόδου, σε Λεκέτο σπάει τη ζώνη με αυτά τα τρίποτα, 68
79, η διαφορά αυξάνεται στους 11 αντί να μειώνεται δυστυχώς για την Κυπριακή ομάδα. Ο Μπάρκερ εδώ βρίσκεται στο διάδρομο, δεν υπάρχει φάουλ. Μιχαήλ πατώντας η γραμμή για 2, ευστοχή. 70-79. 2-34 για το τέλος του παιχνιδιού, με τον Μιχαήλ να βρίσκει λύσεις προς το αντίπαλο καλάθι. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι φαίνεται ότι είναι καλύτερος από πέρσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή έχει πάρει ευκαιρίες, μεγάλωσε μπασκετικά και τώρα δείχνει ότι είναι έτοιμος για το πιο ψηλό επίπεδο. Ο Φραζίερ απέφυγε τον αντίπαλό του και από ένα ελεύθερο σουτ κάνει το 70-81. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Είδαμε ξανά το πολύ όμορφο σουτ του Φραζίερ. Μιχαήλ Μπάσεϊ, τώρα Μπάσεϊ, ο Μπάρκε ήταν προηγουμένος, τώρα είναι ξανά ο Μπάρκε, ζητάει ένα screen από τον King, θα προσπαθήσει να παίξει ένα pick and roll, ο King σταματάει, θα βρει τον Μιχαήλ που του φεύγει μπάλα από τα χέρια και τα βάζει με την τύχη του, ο Σάιμον Μιχαήλ που χτυπάει και την φυσική πινακίδα και πάει ο Downs και του δίνει το χέρι. Αυτή ήταν μια πολύ όμορφη φάση. Αν προλάβει εδώ το replay να μας τη δείξει, όχι. Φεύγοντας εκεί ο Σάιμον Μιχαήλ από τις διαφημιστικές πινακίδες, ο Downs του δίνει το χέρι. Η ποντική κίνηση εδώ που αναγνωρίζει την προσπάθεια του Σάιμον Μιχαήλ. Έχει ζητήσει time out ξανά ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Βλέπει την ομάδα να είναι πίσω με 11 πόντους και φυσικά δύσκολο να επιστρέψει. Αλλά στο μπάσκετ ποτέ μιλες ποτέ. Ακριβώς, έχει ακόμα σχεδόν 2 λεπτά. Αν και τα τελευταία 1-2 λεπτά δεν αντέδρασαν σωστά οι παίχτες του Κεραυνού, δηλαδή έφυγε αυτή η σπίθα που είχαν. Δηλαδή όταν ξέφυγε με 6 πόντους στην αρχή η ρωσική ομάδα, φάνηκε ότι επηρέασε αυτό την ψυχολογία. Όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό σε έναν αγώνα μπάσκετ, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Πρέπει να βρουν τώρα τον τρόπο να κλείσουν την ψαλίδα όσο περισσότερα μπορεί. Δηλαδή πρέπει να χτίζεις και μικρούς στόχους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για να έχεις και το κίνητρο να μπορείς και στα 40 λεπτά να αγωνίζεσαι στο όσο πιο καλά μπορείς. Είχαν βέβαια και την ατυχία οι παίκτες του Κεραυνού, το γεγονός ότι η Σαράτοφ έβρισκε απαντήσεις στα καλάθια που πέτυχε ο Κεραυνός, ενώ ίσως αν είχε επεκτεί μια πιο σωστή άμυνα σε εκείνα τα σημεία, το ελεύθερο σου του Φραζίερ κυρίως, αλλά και το τρίποντο που πέτυχε νωρίτερα ο Σελεκέτο, 2 ελεύθερα σουτ έδωσαν την ευκαιρία στην Σαράτοφ να κρατήσει τη διαφορά στο πάνω από τους 10 πόντους. Ο Ρόμπινσον κατεβάζει για τα τελευταία 1-40 του παιχνιδιού. Ο Σάιμον εκεί πιέζει να κλέψει, γλιστράει όμως. Ο Ρόμπινσον κρατάει την μπάλα. Φραζίερ. Ο Ρόμπινσον ξανά αλλάζουν δύο παίκτες μεταξύ τους. Ο χρόνος τελειώνει για τους Ρώσους. Ο Ντάουνς όμως βρίσκει τη διείσδυση και με μια πολύ ωραία κίνηση θα κάνει το 70-83. Να λοιπόν ο Ντάουνς στα τελευταία λεπτά δίνει αυτά που δεν έδωσε σε όλο το παιχνίδι για την ρωσική ομάδα. Μπάρκερ. Αφού Κάρ περνάει χαμηλά, υπάρχει φάουλ από τον Σελεκέτο πάνω στον Πάρκς, μόλις το δεύτερο ομαδικό για τη ρωσική ομάδα. 1-11 για το τέλος. Δεν πρέπει να σκύβουν τα κεφάλια οι φίλοι του Κεραυνού. Ήταν μια πολύ καλή αναμέτρηση από την ομάδα τους. Ακόμα και αν η προδιαγραφόμενη ήταν έρθει, φυσιολογικά έρθει. Έχει ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο ο Κεραυνός, τον οποίο τον είδε στα μάτια. Δεν τον φοβήθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και η διαφορά είναι μικρή. Εντάξει, έχει φτάσει στους 13 πόντους τώρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ντέιβις επαναφέρει στον Αποκάρ, ο Πάρκς στον Μπάσεϊ. Προσφυγεί το Μπάσεϊ, θα πείσει την αντίπαλο γαλάτι και θα κάνει το 72-83, ενώ ο ίδιος φτάνει τους 17 πόντους. Καλή εμφάνιση από τον Θείον Μπάσεϊ. Ρόμπινσον. Κρατάει την μπάλα. Προκανίζουν χρόνο τώρα οι Ρώσοι. Γυρίζει ο Κλάρκ. Αστοχή. Ο Πάρκς ο rebound. 28 δευτερόλεπτα για το τέλος. Φυσικά δύσκολα να επανέλθει στο παιχνίδι
η ομάδα του Κεραυνού. Θα γίνει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τον Σαράτοφ. Ο Ρόμπινσον χρεώθηκε το φάουλ στη φάση αυτή. 25 δευτερόλεπτα και 43 δεκάλεπτα για το τέλος. Τα 19 είναι για τον Κεραυνό που θα θέλει μια γρήγορη επίδεση. Είναι δύο, όχι ένα εύστοχο τρίποντο. Για να δούμε, ο Βάση όμως πάει αργά. Στα 10 δευτερόλεπτα φώναξε. Του φώναξε ο κύριος. Εδώ τρομερό το κόψιμο από τον Downs, ο οποίος κρύφτηκε εκεί στην άμυνα. Πετάχτηκε από πίσω και έκοψε, βλέπετε εδώ ξανά. Τρομερό το κόψιμο. Το stop του Downs και η μπάλα είναι για την ρωσική ομάδα. Στα 6 δευτερόλεπτα που απομένουν. 72-83. Θα δούμε αν θα κάνουν τελικά φάση. Η Ρώση υπάρχει φάουλ από τον Μπάσε, καθώς είχε να δώσει ο κεραυνός. Ήταν το τέταρτο ομαδικό. 3 και 13 για το τέλος του αγώνα. Time out για τον κύριο Ματσόν, ο οποίος θέλει το καλάθι για τη διαφορά. Λογικά. Είναι τιμητικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δείχνει πόσο σοβαρά παίρνει τον κεραυνό αντίπαλο. Και πολύ σωστά κάνει και αυτό στη δουλειά του. Παίρνει time out για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη διαφορά που μπορεί για την ομάδα του. Time out σε λίγο θα ολοκληρωθεί. 72-83 η ρωσική ομάδα που έχει 3 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να κάνει μια επίδεση, να κάνει ένα γρήγορο σουτ που να δώσει μια διαφορά μεγαλύτερη των 11 πόντων. Μια διαφορά που φυσικά είναι καλή για την ρωσική ομάδα και τον επαναληπτικό στο Σαράτοφ. Σε 48 ώρες από τώρα θα γίνει ο επαναληπτικός. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για έναν επαναληπτικό. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι η φετινή διοργάνωση, τα προκριματικά όπως τα έχει ορίσει η FIBA για το Basketball Champions League. Να δούμε ποια θα είναι η επίδεση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι την προσπάθεια των παιχτών του Κεραυνού, το υψηλό επίπεδο που αγωνίστηκαν, το πόσο ανταγωνιστικοί ήταν απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο και έδειξαν την ποιότητά τους για παρακάτω. Και επαναφορά θα γίνει τώρα από τον Downs, ο οποίος διαμαρτύρεται πριν ακόμα πάρει την μπάλα για τον Davis. Σουτάριο Σελεμέγκο για το τέλος, με τη λήξη του χρόνου, τέλος του αγώνα. Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. 72-83 σε μια πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Κεραυνός, που κερδίζει και τα χαιρετίσματα του κόσμου. Νικόλα, ένα τελευταίο σχόλιο πριν σε αποχαιρετήσουμε. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Μην ξεχνάμε το μέγεθος του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι ο Κεραυνός βρίσκεται σε προετοιμασία. Σίγουρα είναι δύσκολο πλέον να προκριθεί, να κερδίσει αυτή την ομάδα στο away παιχνίδι. Όμως είναι καθήκον του Κεραυνού να πάει στο Σαράτοφ, να παλέψει με όλες τις δυνάμεις και ό,τι καλύτερο να κερδίσει. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Κεραυνό. Και μακάρι αν μπορεί να προκληθεί κιόλας. Μακάρι, γιατί όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο θα έχετε σε ζωντανή σύνδεση και την δημοσιογραφική σύσκεψη διάσκεψη των δύο προπονητών, οι οποίοι θα πούνε και αυτοί τις απόψεις τους για το σημερινό παιχνίδι. Βλέπουμε και το χειροκρότημα που κερδίζει η ομάδα του Κεραυνού. Πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθειά τους. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την δημοσιογραφική διάσκεψη. Εγώ, έρευνα, εντάξει, από
σίγουρα. Χάρης ακούει. Better. Okay. Otherwise, you know, in Saratov they don't. Okay. Okay. Just speak after the translation. The player's name is. Are you Brendan Fraser. Brendan Fraser. Just can you speak as little as possible so I can translate, and you'll give me a chance. Thank you. All right. First, the player. About game. Just in general? Yeah, talk about the game, the performance today. You know, it was a tough environment to be in here. Coming from Italy and to Cyprus and training camp, you know, it was a tough task for us. Ήταν ένα δύσκολο περιβάλλον για μας, να έρθουμε από την Ιταλία στην Κύπρο. Ήταν δύσκολο για μας. But this is a very good team that gave us a challenge, and
you know, next game we have to, you know, be better. You know, obviously, because, you know, we know what they could do and they know what we could do, so they're going to make adjustments. Ήταν πολύ καλή ομάδα ο Κεραυνός. Θα είναι καλύτερη και στο επόμενο παιχνίδι. Θα βελτιωθούν στη συνέχεια και το πιστεύω αυτό ότι θα είναι καλύτερη συνέχεια. But overall, I think for my team, we gave a really good effort and to come here and play against a team like this would show our toughness and we were mentally ready and mentally prepared. Κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια ως ομάδα, δείξαμε τη σκληρότητά μας, είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Now just looking forward to the next one. Και περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Okay. I feel like home here. I love, you know, I love Greece. I love this area of the world. I mean, I feel so good here. I want to say congratulations to Christos, to coach. They really work very hard tonight. They make our life very hard. They play serious. They play very good game. So, sorry. Νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ, αγαπώ την Ελλάδα, την περιοχή αυτή. Συγχαρώ τον προπονητή, τον Χριστόφορο, μας έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη σήμερα. It was not easy to, you know, from the training camp to come here and perform and be ready for this game. Ήταν εύκολο να έρθουμε από το camp μας, το προπονητικό, και να αποδώσουμε στο σημερινό παιχνίδι, να είμαστε έτοιμοι. And we came back, they tried to bunch us a couple of times, but we came back, we responded. Bunch, yeah. And basketball. So we absorb, you know, some, you know, break we, because they lead the game for five, six points a couple of times. So we absorb this and we respond, and that's really good for us. Thank you for, you know, the people, the fans, you know, everything was really good for us, organization. Thank you very much for how you really treat us. Thank you. Εντάξει, θα δούμε. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά που να... Πάμε. Θέλω να πω ένα συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολος αντίπαλος. Εμείς σήμερα ξέραμε με το που ήρθαμε τι θα αντιμετωπίσουμε, ξέραμε πόσο δυνατός ήταν ο αντίπαλος. Είχαμε όμως δουλέψει σκληρά, προετοιμαστήκαμε σωστά. Είχαμε μια τακτική που ήταν φανερό ότι στα σημεία που ήμασταν κατά το πλάνο, ήμασταν θετικοί. Νομίζω ήταν φανερό σε όλους ότι είδαμε μια τεράστια ομάδα στα μάτια, κατάματα. Ήμασταν μπροστά στο σκορ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήμασταν πίσω στο τέλος για λίγους πόντους και κάποιες αδυναμίες μας, κάποια λάθη στην άμυνα, κάποια εύκολα καλάθια στον ευθυνιασμό, μεγάλωσαν τη διαφορά στους 10 πόντους. Νομίζω είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε εμείς στο επόμενο παιχνίδι, που θα πάμε εκεί να το ανοικήσουμε πάνω απ' όλα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό χτίστηκε αυτή η ομάδα. Πρέπει να προσπαθήσουμε στον ευθυνιασμό, να καλύψουμε τους πόντους, να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα και να έχουμε παραπάνω διάρκεια στην επίθεση. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Αυτοτορ για τη δίκαιη νίκη τους. Παίξαμε απέναντι σε έναν πραγματικά, όπως είπε και ο Σάιμον, σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Όπως ήδη και ο προπονητής τους έχουν αναφέρει, είναι ομάδα που έχει χτιστεί με στόχο το Final Four του Champions League, αφού πέρσι δεν ήταν μακριά από αυτό, άρα φέτος έχουν ένα στόχο παραπάνω. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το τελικό σκορ αδικεί την ομάδα μας από τη στιγμή που
για 3 δεκάλεπτα το παιχνίδι, να δούμε και τα δεκάλεπτα ήταν στα σημεία, δηλαδή το 3ο δεκάλεπτο ήταν 63-64 και 1ο, 2ο, 3ο δεκάλεπτο καμιά ομάδα δεν ξέφυγε στο σκορ. Άρα θεωρώ ότι μας αδικεί λίγο το σκορ. Σίγουρα δεν λειτουργήσαμε σωστά την τελευταία περίοδο. Το θεωρώ κάπως φυσιολογικό από τη στιγμή που η ομάδα μου έχει δώσει μόνο 2 φιλικά παιχνίδια και μας φάνηκε αυτό στο ρυθμό και στο να είμαστε συνεπείς για 40 λεπτά σε αντίθεση με την Αυτοδορ που ήρθε από 8-9 φιλικά παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στη συνέπεια μας μέσα στο παιχνίδι. Όμως όπως είπα και στους παίχτες μου, έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δείξαμε ότι θα είμαστε μια πολύ καλή ομάδα φέτος και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που σίγουρα θα είμαστε σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο και βλέπουμε την συνέχεια με αισιοδοξία. Σίγουρα τα πράγματα πλέον είναι δύσκολα στο παιχνίδι στη Ρωσία αλλά είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Στόχος μας είναι κάθε παιχνίδι να βελτιωνόμαστε. Θα πάμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για ό,τι καλύτερο, αλλά το πιο σημαντικό να κάνουμε ένα βήμα μπροστά από σήμερα. Ακούσαμε λοιπόν τους παίκτες και τους προπονητές των δύο ομάδων. Το τελικό αποτέλεσμα 72-83 με τον Κεραυνό να ητάται μεν, αλλά να κερδίζει τις εντυπώσεις από την σημερινή αναμέτρηση απέναντι σε έναν πολύ δυνατό, πολύ ποιοτικό αντίπαλο όπως είναι η ρωσική ομάδα Αυτοδορ Σαράτοφ. Τώρα πλέον η σειρά μεταφέρεται στην πόλη του Σαράτοφ, εκεί όπου θα μεταβεί από αύριο η ομάδα του Κεραυνού για να αγωνιστεί μεθαύριο στο Crystal Arena και να μπορέσει, αν καταφέρει, να ανατρέψει τα δεδομένα και να πάρει την πρόξη, βέβαια, όπως καταλάβετε και σήμερα από την αναμέτρηση, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, αλλά στο μπάσκετ ποτέ μιλές ποτέ. Αυτά λοιπόν από το κλειστό του Στροβόλου, από όλο το επιτελείο που εργάστηκε σήμερα για να σας προσφέρει την αναμέτρηση του Κεραυνού με την Αυτοδορ Σαράτοφ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.